Έλα, τον Μπατζόγλου, πού είσαι, ρε φίλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον πλανήτη μας ακούει. Και περιμένει να ενημερωθεί, να ακούσει γεγονότα, απόψεις, ρεπορτάζ, δηλώσεις και πολλά στοιχεία που αφορούν τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ. Κάτι έγινε στο βόλεϊ, κάτι έγινε. Πρέπει να έχει κλήρωση. Έχω ετοιμάσου, να ξέρεις. Στο βόλεϊ. Ετοιμάσου. Τι. Να τρέξω. Αν πας να πάει στον Κουρμπέλι, θα ζητήσουν δανεικούς και δημοσιογράφους αυτοί. Άρχισε να κάνεις, να πούμε εκεί πέρα, λίγο τζόκινγκ. Μα δεν θα τους πάρουν στο ρωσικό, κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω αν είναι σκεμμένο ή όχι, αλλά έχουν εσωτερικά, έχουν κάτι θέλουν ένας να φέτω, αλλά κάτι γίνεται εκεί πέρα. Οι μισοί θέλουν να βοηθήσουν εσένα, οι άλλοι μισοί δεν θέλουν να βοηθήσουν εσένα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι απλά τα πράγματα, είναι κάτι άλλο. Πάντως δεν βγάζεις άκρη. Τους βοηθάς. Δεν βγάζεις άκρη. Ναι. Και πας να χάσεις και άλλες μέρες τώρα. Πας να χάσεις και άλλες μέρες. Δεν ξέρω. Α. Πουλήθηκε ο Τσιμίνο, δεν πουλήθηκε. Έχει φύγει, ναι. Ναι, πουλήθηκε. Άρα περιμένω σε μία ώρα από τώρα ανακοίνωση του αντικαταστάτη. Ταυτόχρονα σχεδόν. Ταυτόχρονα. Ναι, δηλαδή με την ανακοίνωση της standalliegis.bl, όπως λέγεται εδώ στο Βέλγιο, ότι Γκόικο Τσίμιλοτ αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, ναι, με αγορά. Θα πρέπει παράλληλα να σηκωθεί η ανακοίνωση της ΠΑΟΚ ότι ο Δημήτρης Μπατζόγλου αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 4-8 χρόνια. Ναι. Έτσι αυτό πρέπει να γίνει. Κάνει μια ομάδα μεγάλη που έχει στόχο να πάρει το πρωτάθλημα και ειδικά 25 Ιανουαρίου. Παράλληλα, θα πρέπει ο παίκτης που θα ανακοινωθεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία βολεύουν τον προπονητή. Ωραία. Και κάποια τα οποία βολεύουν τον προπονητή και δεν μπορεί να τα πει δημοσίως. Γιατί σε βλέπω χθες που μιλάμε μετά την απάντηση για το εξάρι. Εγώ σου λέω ότι ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, στη συνεντεύξη τύπου ισορροπήσε τεδομένο σκηνή κάθε λέξη που λέει. Δεν μπορώ να συνεννοηθούμε όμως. Δεν μπορώ να συνεννοηθούμε εμείς με τον Λουτσέσκο. Δεν γίνεται. Όχι, δεν να εγώ είμαι ο κόσμος τώρα. Ναι. Εγώ εκπροσωπώ. Δεν φταίει ο Λουτσέσκου γι' αυτό. Ο Λουτσέσκου δεν φταίει για τίποτα. Καλά, ναι. Για τίποτα. Αυτό που λες τώρα δεν ισχύει. Δεν γίνεται να μην. Πώς το πω, ρε παιδί μου. Δεν να καταλαβαίνόμαστε. Δεν σου πει την αλήθεια όλοι. Ψέματα μπορεί να μην κατάλαβε. Ο φίλος μας το πιέσε. Μπορεί να κατάλαβε ότι εγώ τον ρώτησα αν θέλει να παίξει με ένα εξάρι. Δεν ήταν αυτή η ερώτηση. Μπορεί να έγινε και αυτό, ναι. Μπορεί να μην κατάλαβε αυτό. Ναι. Και να είπε όχι, εγώ δεν παίζω έτσι με ένα εξάρι. Αλλά εγώ το ρώτησα ότι γιατί ένα από τα δύο χαφ, όπως είναι ο σχηματισμός του, δεν είναι πιο aggressive. Ναι. Τώρα μπορεί να μην κατάλαβε. Κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στο χθεσινό παιχνίδι, ότι είναι έλλειμμα. Και επειδή έρχονται τέτοια παιχνίδια. Εγώ στο είπα το κατάλαβα πιο πολύ βλέποντας το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ναι, συνδυαστικά. Ναι, ναι. Δηλαδή βλέπεις ένα ντέρμπι, ένα μεγάλο παιχνίδι. Και βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και ποιοι έλειπαν από την ΑΕΚ ταυτόχρονα. Mm. Γιατί έλειπε και ο Σιμόες, ο Γιώχανσον, αυτά και τα λοιπά. Ο Μωράν δεν είναι aggressive. Ναι. Και είδες πώς τους κατάπιαν. Χωρίς πολλά-πολλά. Χωρίς μόνο με το δυναμισμό, με τα τρεξίματα, με το πάθος, με το πώς πέθασε την μπάλα. Ναι. Δεν τα έχεις εσύ αυτά. Ναι, δεν παρότι, τα έχεις. Ο Τσιμίνο όμως για να μην υποβαθμίζουμε. Άλλο θέμα αυτό. Ναι. Άλλο θέμα αυτό. Αυτή τη στιγμή, πάντα στην περίοδο, υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι. Ναι. Έναν από τους σημαντικούς ρόλους της ομάδας, ωραία, του χαμάλι, ναι, γιατί δεν έχουμε πολλούς χαμάλιδες, ναι, ναι, τους έχει ο Τσίμιροτ. Σωστό. Και? Και... τον δίνεις. Ναι. 25 Ιανουαρίου. Παίρνεις ρίσκο ή δεν παίρνεις για το στόχο σου? Κρατάμε μία επιφύλαξη. Μία επιφύλαξη που είμαστε υποχρεωμένοι. Να έχει κλείσει παίχτη ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει κλείσει παίχτη ο ΠΑΟΚ. Πού το ξέρεις εσύ, ρε? Το ξέρεις γιατί... εκεί. Αφού μιλάω. Άμα τα έχει όλα έτοιμα. Αυτό και αποδειχθεί αυτό σε 4-5-8 ώρες. Αυτό μπορεί να το έχει κάνει έτοιμο ο ατζέντης. Δηλαδή να ξέρει τι νούμερα χρειάζεται η ομάδα, τι δίνει ο ΠΑΟΚ, τι θέλει ο παίκτης και να γίνει σε 2 λεπτά. Ναι. Αυτό μπορεί να είναι και δουλειά του ατζέντη. Καταλαβες. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κλείσει κανένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όταν είπε, έγινε κουβέντα χθες το meeting για τον αντικαταστάτη. Βέβαια. Έγινε κουβέντα. Να γίνει πιο πριν. Ναι. Γιατί την πρόταση με τον Τσίμιο δεν ξυπνήσανε χθες και λένε. Βεβαίως. Και εμφανίστηκε μια πρόταση. Ωραία. Η πρόταση είναι γνωστό ότι θα έρθει εδώ και μέρες. Ναι. Και το μέγεθός της. Ναι. Και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ, αν δεν πουλήσει τώρα τον Τσίμιο, γιατί δεν τον έχει ανανεώσει,
Εντάξει, με συμβόλαιο να τελειώνει το καλοκαίρι του 19, από τα 2,5 που θα πάρει τώρα, το καλοκαίρι θα πάρει ένα. Και άμα. Ωραία. Δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Ναι, άλλο σου λέω. Ναι, όμως είναι ΑΕ, φίλε. Αυτούς που μιλάνε εκεί πέρα τους νοιάζουν. Ναι. Δεν είναι ούτε με να με νοιάζουν, δεν τα βάζω από την τσέπη μου. Mm. Αλλά δεν μπορώ να απαιτήσω και κάποιον να τα βάζει από την τσέπη του όπως να είναι. Ο Σαββίδης. Ναι. Ο Σαββίδης αποφάσισε τελευταίος τώρα να μην. Δεν έχει πρώτο στόχο το πρωτάθλημα. Ναι, έχει πρώτο στόχο το πρωτάθλημα. Σήμερα που μιλάμε, δεν το βάζει σε ένα κίνδυνο. 2% ρε παιδί μου, σου λέω. 2%. 2%, άμα δεν υπάρχει αντικαταστάτη. Ναι. Είναι θέμα. Άρα σήμερα που λέμε, αυτό κρατάμε. Τώρα, τι θα αποδειχθεί σε 5 ώρες, σε 10. Πιστεύω ότι αν πάνε σε μία-δύο περιπτώσεις που γνωρίζω, σε 5 ώρες θα έχουν κλείσει. Το πολύ 5 ώρες. Εκεί το συζητάμε αλλιώς. Εκεί το συζητάμε αλλιώς. Αλλά όχι επειδή έγινε προεργασία από την πλευρά του ΠΑΟΚ, επειδή ο μάνατζερ είναι έτοιμος. Ας μιλήσουμε με τα τωρινά δεδομένα και βλέπουμε και στην πορεία. Ήρθε να επισκιάσει το θέμα Τσίμιροτ τον αγώνα του ΠΑΟΚ, το ότι εξασφάλισε ένα καλό σκορ για την πρόκριση και φέτος στα ημιτελικά. Ένα ωραίο παιχνίδι με έναν αντίπαλο πολύ αξιόλογο. Αυτό είναι ομάδα με ταυτότητα. Ξέρεις τι θα δεις. Λείπει ο καλύτερος σου παίκτης, λείπει αυτός. Μπαίνει και ξέρει τι θα δει. Την κοινή που είχε το ρόλο του, περισσότερα πράγματα έκανε χθες. Καλά, εντάξει. Ναι, τι. Θα σου βάζει γκολ ατρόμητος με τον Άρντα. Μα. Θα σου βάζει. Mm. Κατά πάσα πιθανότητα. Mm. Πολύ ωραία, πολύ ωραίος αντίπαλος. Παίζει την κόντρα επίθεση καταπληκτικά. Έχουν... Ξέρεις ποιος μου άρεσε χθες πολύ, που τον έχω υποβαθμίσει. Ποιος? Ο Καρασαλίδης. Ναι. Εντάξει, ότι βρίσκει συμβόλαιο σε καλές ομάδες τόσα χρόνια. Τώρα βέβαια αλλάζει και ομάδες πολύ συχνά, αλλά εντάξει, καλός παίκτης. Ναι, αλλάζει προς τα πάνω. Ναι, σωστό. Κέρδισε λοιπόν ο ΠΑΟΚ 2-0, άλλη μία νίκη σε αυτό το διάστημα που είναι πολύ φορμαρισμένος και αποτελεσματικός. Με goal offside το πρώτο, βεβαίως. Ευνοήθηκε από μία απόφαση του βοηθού. Διαμαρτύρεται ο Ατρόμητος. Και δίκιο έχει να διαμαρτύρεται. Βέβαια το ότι ζητάει την διαγραφή του Κούλα Χασάν είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο ακραίο. Ναι, είναι έως μυστήριο. Δηλαδή, δεν σου μέτρησε γκολ ο άλλος στη Λάρισα στο 90, ο ορισμός της αλλίωσης αποτελέσματος, και απλά ήσουν, ξέρω εγώ, παρατηρητής. Τώρα, επειδή είναι ο ΠΑΟΚ που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με τον Γκίζα από άλλους, έγινε ό,τι έγινε με τον Καλφόγλου από άλλους, να περάσει πάλι το μήνυμα ότι αυτός που έκανε ένα λάθος υπέρ του ΠΑΟΚ θα διαγραφεί. Παράξενο αυτό. Παράξενο. Εγώ δεν θα σκεφτώ πονηρά. Ναι. Θα σκεφτώ απλά ότι επειδή θα δεχτούν την πίεση στον δικό τους κόσμο, ωραία, ότι παίρνουμε δανεικούς και μας κάνουν αυτά, γιατί είχε προηγηθεί το αμφισβητούμενο πέναλτι στο πρωτάθλημα, ωραία, γίνεται πιο επιθετικός ο Ατρόμητος. Απέναντι σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά νομίζω ότι είναι άδικο, γιατί αν εξαιρέσουμε τη φάση του offside, ο Τζίλος κάνει εκατέρωθεν λάθη, είναι κακός χθες. Μετά επηρεάστηκε. Κατάλαβε ο Τζίλος και στο πρώτο μήχρονο και ειδικά στο δεύτερο που ενημερώθηκε ότι τον γκολ έπρεπε να ακυρωθεί και είναι επηρεασμένος. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι επηρεάστηκε. Όλα αυτά τα ξεπέρασε ο ΠΑΟΚ. Δεν δέχτηκε γκολ στις φάσεις που έκανε ο Ατρόμητος. Δεν είχε βέβαια μεγάλες ευκαιρίες, αλλά έβγαινε πολύ καλά μπροστά. Βγήκε πολλές φορές με ίσους παίκτες. 3-3-5-5 μια φορά βγήκε πολύ αργό κέντρο δικό μας. Ναι. Ήταν δύο. Παιχνίδι που χρειαζόταν aggressive half ο ΠΑΟΚ και δεν τα είχε. Με ένταση half. Θα παίξεις με τον Ολυμπιακό και θα είσαι με δύο οχτάρια. Εσύ δεν σου... Άκου να δεις ο Λουτσέσκου τώρα. Ο Λουτσέσκου όντως τακτικά ο ΠΑΟΚ τι κάνει. Ανεβάζει και τα δύο κεντρικά half ψηλά. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Ναι. Για να ντουμπλάρουν τον Μπέλκα και να υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Mm. Σου λέει ο Λουτσέσκου, εγώ δεν παίζω με καθαρό 6 και θέλω να συμμετέχει στο build-up. Ναι, βεβαίως. Ωραία, αλλά δεν σου λέει ότι
Κοίτα να δεις, αδερφέ. Ναι, ναι. Δεν θα με χαλούσε ένα ξαροχτάρι που συμμετέχει στο build-up και είναι πιο aggressive από αυτούς που έχω. Δεν μου το λέει, γιατί μου το λέει. Γιατί ρε φίλε, ισορροπήσε. Μου είπε ότι είμαι ΠΑΟΚ και δεν θέλω παίχτη μπροστά από τα στόπερ. Δεν θέλω καθαρό εξάρι, σου είπε. Λάθος λέω εγώ. Ναι, πιθανότητα να χρειάζεται σε 15 παιχνίδια στον χρόνο. Άποψή μου. Και για μένα είναι άποψή μου. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι έγινε. Πάλι Θάνος. Πανατολικός ΠΑΟΚ ο Θάνος. Τι γίνεται. Αυτός τι. Τρίτο παιχνίδι σε είπε. Πώς το λένε. Τέταρτο έπαιξε κύπελο τον Πανιόνιο, νομίζω τώρα. Πώς τα λένε αυτά τα. Που παίρνει για πριν. Αναδρομικά παίρνει. Δηλαδή δεν ορίστηκε τον πρώτο γύρο, θα του οθωρηθεί τώρα συνεχόμενα 17 παιχνίδια. Ο Θάνος που έπαιξε πέρυσι στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ και έκανε όργια. Κουρομπίλια. Καρατζίκας Αθηνών. Τι γίνεται, ρε. Ορισμοί διαιτητών για τα παιχνίδια της Κυριακής και το μάτς αυτό του ΠΑΟΚ είναι από τα πιο κρίσιμα του πρωταθλήματος για τον μεγάλο στόχο. Λοιπόν, για να δούμε, αν και είπαμε για το διαιτητή του ΠΑΟΚ, ο κύριος Θάνος. Όποτε έχει παίξει ο ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ή κέρδισε με το ζώνη αυτά τον Ηρακλή. Με τον κόλπο που απεικυρώθηκε εκεί του Μιστακίδη με τον. Με τον Μπερμπάτοφ. Λοιπόν, η είδηση τώρα προέκυψε. Για να πάμε και στα υπόλοιπα και τα μεταγραφικά. Και το Τζίμιροτ και το παιχνίδι. Και τις δηλώσεις. Κέρκυρα Πλατανιάς Ευαγγέλου. ΑΕΚ Λαμία Κουτσάφτης. Απόλλων Παναθηναϊκός Βάτσιος. Ξάνθη Λεβαδιακός Τσαμούρης. Τρίπολη Ολυμπιακός Ζαχαριάδης. Ατρόμητος ΑΕΛ Τζοβάρας. Πανετολικός ΠΑΟΚ ο Θάνος. Πανιόνιος ΠΑΣ Γιάννενα Σέζος. Την ΑΕΚ ποιος την παίζει? Τι σημασία έχει? ΑΕΚ Λαμία. Ναι. Ποιος? Ο Κουτσάφτης. Μάλιστα. Ας την έπαιζε ο πρώτος της Λαμίας. Τι. Έχεις καμία αμφιβολία? Αυτά για τους ορισμούς για ετών που ανακοινώθηκαν νωρίς. Όχι, τι νωρίς, Πέμπτη είναι σήμερα. Όχι, δεν είναι νωρίς. Που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την ΚΕΔ. Επικοινωνούμε με μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 το ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Για όσοι θέλετε να σημειώσετε, λογικά θα ανοίξουμε και γραμμές αργότερα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, για τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ. Δεν το είδαμε όμως. Όπως αναμένονταν. Το παλέψαμε, ρε φίλε, δεν κάνετε. Ναι. Τι δηλαδή, γιατί μας είχες καταδικασμένους? Γιατί είναι καλύτερη ομάδα, γιατί να κάνουμε. Στο μπάσκετ κερδίζει ο καλύτερος. Εντάξει, παλεύαμε. Ναι. Έχασε η Βέντσπιλς, αλλά μάλλον δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή πάλι δύο νίκες θέλει ο ΠΑΟΚ. Τι κοιτάζε. Δύο νίκες θέλει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή το μάτς ΠΑΟΚ Νεπτούνας είναι τελικός. Νομίζω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ αυτή την ομάδα που αποδυναμώθηκε και θα πάει να δώσει τελικό με τη Βέντσπιλς. Που υπάρχει ενδεχόμενο αυτό επηρεάζει αν κερδίσει και τα δύο μάτς να βγει και τρίτος. Να ισοβαθμίσει με την Νεπτούνας. Υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά έχει τώρα. Πάνε στην Πάτρα. Πάνε στην Πάτρα τώρα. Δύσκολο παιχνίδι, φίλε. Με τον πολύ καλό Προμηθέα. Το μπάσκετ που είναι έτσι είναι σε μια φάση λίγο περίεργη. Έχει μια ήττα κακή, δεύτερη ήττα. Τώρα δύσκολο πρόγραμμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Χρόνια πολλά στον Γρηγόρη Ατρίδη που ήρθε. Ναι, ναι, και στον Γρηγόρη, σε όλους τους Γρηγόριδες. Του Γρηγορίου. Βεβαίως, 25 Ιανουαρίου σήμερα. Και το ήξερες, δε. Έχω ξάδερφο. Έχει Γρηγόρη ο ΠΑΟΚ. Γρηγόρης. Έχει Γρηγόρη. Ποιο να δει. Έχει στο μυαλό μου, υπάρχει ένας Γρηγόρης στον ΠΑΟΚ. Και να σταμάτησε πάλι. Στην ομάδα εκεί δίπλα. Γιατρός Γρηγόρης. Όχι, Όχι, δεν έχει. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα για όλα αυτά τα οποία συζητάμε και τα ακουμπήσαμε στα πεταχτά. Τα παιχνίδια, τα μεταγραφικά του Τσίμρο, το οποίο επισκιάζει από χθες το βράδυ μεσάνυχτα και σήμερα τα υπόλοιπα θέματα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο Χατσερίδης. Μην ξεχνάμε μια υπόθεση που προχωράει για τον ΠΑΟΚ. 25 Ιανουαρίου, τι να κάνουμε, 25 Ιανουαρίου γίνονται όλα αυτά. Πρώτη ώρα εδώ στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ. Ο Γρηγόρης ο Καβαλιαράτος, ρε φίλε, είδες. Σου λέω ότι υπάρχει ένας Γρηγόρης, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
Πώς το, δηλαδή, είδες, υπάρχει ένας Γρηγόρης. Να είναι κοίτα, καλά. Να σου πω κάτι, τόσες ψυχές που έχουν μαζευτεί εκεί, νομίζω ότι μέχρι και η Μαρία Λουίζα πρέπει να έχουμε και... Τι άλλο, μα ξέρω. Όχι, είναι το... Την καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, που μας έστειλε το μήνυμα για τον Γρηγόρη τον Καβαλιεράτο. Κι άλλος έστειλε, ρε, που τους... Μπράβο, ρε, που τους θυμάστε. Ο 903 γράφει κάτι για τον Μάντσον και τα λοιπά. Επιστρέφουμε με αυτά για να τα πάρουμε ένα με τη σειρά, να ενημερώσουμε τι ισχύει, τι έγινε με τον Τσίμιροτ, τι κάνει από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ, το ρίσκο, αν υπάρχει ή όχι, το λάθος, που θα φανεί αν γίνεται ή όχι. Όλα τα δεδομένα και για τον αγώνα στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Ξεκινάμε και πάμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για ό,τι έχει επικαιρότητα. Έχει 3-4 ειδήσεις μέχρι τώρα. Και από εκεί πέρα βέβαια πολλές πληροφορίες για διάφορα θέματα. Είναι είδηση, είναι γεγονός ότι έχει αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη ο Γκόικο Τσίμιροτ και πηγαίνει στο Βέλγιο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ Σαντάρ Λιέγης. Αυτό είναι ένα γεγονός και υποθέτουμε ότι προφανώς θα κλείσει αυτή η μεταγραφή. Είδηση με τον ορισμό των διαιτητών στον αγώνα, στον πολύ κρίσιμο αγώνα από τους πλέον κομβικούς του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Αυτή την περίοδο σίγουρα ο πιο κομβικός και πιο δύσκολος. Στο Πανετολικό ΠΑΟΚ λοιπόν σφυρίζει ο Θάνος από τα Γρεβενά, διαιτητής που πέρυσι θα λέγαμε ότι σημάδεψε τη χρονιά με τη διαιτησία του στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και ό,τι ακολούθησε βεβαίως. Δεν πέρασε αρχικά τα τεστ, τώρα ξαναέτρεξε, πέρασε και ορίζεται συνεχώς. Και παίζει τώρα τον ΠΑΟΚ σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Τρίτη είδηση είναι η κλήρωση του κυπέλου στο βόλεϊ. Βεβαίως, μας ενδιαφέρει και αυτό. Knockout παιχνίδι στις 16, Εθνικός Αλεξανδρούπολης ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης είναι η ομάδα που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ από το League Cup, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ολυμπιακός Παναχαϊκή, Χάνθη Ηρακλής, ΑΕΚ Φοίνικα Σύρου, Παναχαϊκός Εθνικός, Ολυμπιάδα Πατρών Ηρακλής Χαλκίδας, τέλος πάντων, ναι. Εθνικός Αλεξανδρούπολης ΠΑΟΚ. Α, και έχει και ζευγάρια προημιτελικών. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει, παίζει με Νέστορα ή Νίκη Αιγινίου. Αυτός είναι ο δρόμος για το κύπελο Ελλάδας στο βόλι. Είδηση και αυτή τώρα το πρωί. Ανακοίνωση από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και τον κύριο Βασιλιάδη. Ο Υφυπουργός αποφάσισε την απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 19ης αγωνιστικής του προαθλήματος, της Super League, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Πανετολικός, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/1 και ώρα 3 στο γήπεδο του Πανετολικού. Μιλάμε για απαγόρευση επίσημη και οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης των φιλάθλων. Αυτό είναι διαφορετικό από ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα στην Κέρκυρα, στην Ξάνθη, που αλλού. Ισχύει συνήθως για τα μάτς που δίνει ο Πανετολικός εντός έδρας και για όλες τις ομάδες που θέλουν να πάνε κόσμο στο Αγρίνιο. Είχε γίνει μεγάλο θέμα με το ότι ο παδί της ΑΕΚ κατάφεραν να σπάσουν μια τέτοια απόφαση και έχουν αναζητηθεί ευθύνες. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, σοβαρό είναι, δεν είναι αυτό εύκολο, απαγόρευση μετακίνησης και οργανωμένων και μεμονωμένων φίλων του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Ενώ ο Υφυπουργός επιτρέπει την μεμονωμένη μετακίνηση Ολυμπιακών στην Τρίπολη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει, είναι γήπεδα που έχουν ξεχωριστή αντιμετώπιση. Είναι συνεπής αυτό. Απλώς οι αεξίδες είχαν καταφέρει να σπάσουν αυτό που ίσχυε για το Αγρίνιο. Τώρα, αυτή είναι η είδηση. Εντάξει, κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε. Ο καθένας καταλαβαίνει και θα πράξει αναλόγως. Είπα τέσσερα πράγματα. Δεν θα έχουμε κόσμο δηλαδή εκεί. Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, αν εγώ ξεκινήσω και βρω εισιτήριο.
Ξεκινήσεις από Θεσσαλονίκη, ναι. Θα ελεγχθείς προφανώς. Από πού? Από αστυνομία. Που πας, ποιος είσαι, τι κάνεις, πάω για γάμο, ποιος παντρεύεται, τα γνωστά. Ο Τάσος, ο... Αυτό ισχύει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα, εντάξει, τι να πω. Θα δούμε τι θα γίνει. Είπα λοιπόν τέσσερα πράγματα. Ο Τσίμιροτ στο Βέλγιο, ο Θάνος ορίστηκε διαιρητής σε αυτό το παιχνίδι, κύπελο βόλι εκκλήρωση, απαγόρευση μετακινήσεων για τον αγώνα του Αγρινίου. Πάμε στις πληροφορίες και στο ρεπορτάζ. Το θέμα του Τσίμιροτ είναι αυτό που επισκιάζει τα άλλα. Και όχι μόνο το φύγε, αλλά και το πώς θα καλυφθεί το κενό το οποίο υπάρχει. Θα πάρουμε με τη σειρά. Με τους... Άλλο πάλι αυτό. Πληροφορία μας μεταφέρει η Ελένη Μπούντου ότι προς την Σταντάρ οδεύει και ο Παπαγιανόπουλος. Ο Σωτήρης. Μάλιστα. Συζητάνε σήμερα, λέει, η Σταντάρ με τον Παπαγιανόπουλο. Που βεβαίως έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά, φυσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το μεταγραφικό που είπαμε ότι επισκιάζει τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε έναν στόπερ τον Ζαμπράνο, είχε ένα αριστερό μπακ τον Λέοβατς. Δεν συνεχίζουν αυτοί οι δύο και έχει αποκτήσει τον Αζεβέδο. Ο οποίος ετοιμάζεται ο Αζεβέδο. Ναι. Θα μπει κάποια στιγμή σύντομα. Στα Γιάννη, να πιστεύω. Ναι. Δεν έχει πάρει στόπερ για να καλύψει την αποχώρηση του Ζαμπράνο. Προσπαθεί να αποκτήσει τον Χατσερίδη. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Και δέχτηκε μια πρόταση λοιπόν για τον βασικό του χαφ, τον Τσίμιροτ. Από τη Σαντάρι Λέγης, η οποία επανήλθε έτσι. Ήταν, ναι. Τον παρακολουθούσε και το καλοκαίρι αυτά. Κρούσεις χαμηλές. Τώρα έκανε επίσημη πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε η χθεσινή βραδιά ώστε το θέμα να συζητηθεί τελειωτικά και επίσημα παρουσία και του Σαββίδη, που φυσικά έχει πάντα τον τελευταίο λόγο στα σοβαρά, στα μεγάλα θέματα της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο Σαββίδης σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως πάντα ζητάει εισηγήσεις, έτσι. Έχει ανθρώπους δίπλα, ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, ίσως και ζητάει απόψεις και άλλων ανθρώπων, στους οποίους εμπιστεύεται ποδοσφαιρικά. Το ζήγησαν. Ο παίχτης φυσικά ρωτήθηκε. Προφανώς η Σταντάρι Λέγης δεν πήγε πρώτα στον ΠΑΟΚ και μετά στον παίχτη. Προφανώς έγινε αυτό. Ναι. Πήγε και στο... Είχε τον παίχτη. Μίλησε με τον κανονικό του μάνατζερ. Ψημένο. Δηλαδή μου του είπε: Θες να έρθεις. Τι να πας, ζω τζάμπα να πας να συζητήσω. Άμα δεν θες, εγώ θα έλεγα: Δεν θα έρχω εδώ. Ποια Σταντάρι Λέγης. Αλλά δεν το είπε αυτό. Ο Βόσνιος που για τους δικούς λόγους θέλει να φύγει. Να πάει να παίξει στο Βέλγιο. Ξέρετε, αυτοί οι παίκτες θεωρούν όλοι ότι είναι το Βέλγιο πιο κοντά σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα σαν νοοτροπία. Ναι, έτσι είναι. Είναι και στο κέντρο της Ευρώπης, είναι πιο προβεβλημένο. Βλέπουν πιο πολύ το Βέλγιο. Η Σταντάρ είναι δέκατη. Ναι, είναι δέκατη. Τα ζήγησαν στον ΠΑΟΚ λοιπόν και αποφάσισαν αργά το βράδυ μετά τις 12:00 η ώρα να κάνουν αποδεκτή αυτή την πρόταση. Έχουν πάρει ρίσκο προφανώς. Η πρόταση είναι 2,5 εκατομμύριων ευρώ. Για τον παίκτη ο οποίος συμβόλαιο τελειώνει το 19. Για τον παίκτη ο οποίος είναι βασικός στον ΠΑΟΚ. Και έχει συγκεκριμένο ρόλο. Βεβαίως. Έχει... Πρώτος εκλεψίματα. Ο καλύτερος παίκτης στο Ριπρές. Με λίγα λάθη. Στην ζώνη άμυνας του ΠΑΟΚ. Δεν είναι aggressive. Δεν έχει το όγκο. Έχει βελτιώσει λίγο αυτό. Ναι. Σε σχέση με άλλα χρόνια φέτος είναι πιο καλός αμυντικά. Πιέζει, ναι, κλέβει. Είναι πιο καλή ομάδα αμυντικά. Ναι, ναι. Ξέρουμε τα σύν του. Πολύ σίγουρα πόδια, λέω εγώ. Παίρνει την μπάλα, την κουβαλάει. Δεν την πουλάει. Ναι. Ναι, δεν βλέπει μπροστά τόσο καλά. Κάθετα. Δεν με έχει... στα δύο τρίτα του κηπέδου, μετά δύο. Δεν, ναι. Υπάρχει. Δεν σου τελειώματα, γκολ, ασίστ. Αυτά είναι. Χθες βγάζει μια ασίστ. Μειονεκτήματα. Και έχει και μια-δυο ασίστ μέσα στη σεζόν και ένα γκολ με την ομάδα από το Κίεβο. Συν, πλην. Δεν τα ζυγίζουν στον ΠΑΟΚ και αποφασίζουν να κάνουν δεκτή αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για τον Τζίμιροτ και τα λεφτά, δεν ξέρω, βλέπω να ασχολούνται και με τα λεφτά πολύ, ότι 25 Ιανουαρίου, όταν πας να πάρεις το πρωτάθλημα,
για να κάνεις μια οποιαδήποτε τέτοια κίνηση, πρέπει πρώτα να έχεις βρει και να έχεις πολύ προχωρημένο τουλάχιστον τον αντικαταστάτη. Δεν συζητάμε ότι πρέπει να υπάρχει αντικαταστάτης. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Εντάξει, φίλε, υπάρχει και μια άποψη μέσα από τον ΠΑΟΚ που λέει ότι με Κάνιας και Σάχοφ είμαστε καλυμμένοι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Πολύ ωραία. Ας μπουν και δημόσια. Να ναι, το δημόσια. Ναι. Και ο Κάτσι είναι για να φεύγει, παρεμπιπτόντως. Εδώ και πολλές μέρες είναι να φεύγει, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν το τελειώνει, το συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα τώρα που μιλάμε, του Τσίμιροτ οδεύει προς κλείσιμο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πούμε ότι έχει κλείσει παίχτη. Δεν έχει κλείσει παίχτη με το ζόρι, έχει κλείσει παίχτη. Απλά μπορεί σε 4 ώρες από τώρα να κλείσει. Άρα, κρατάμε μια επιφύλαξη, εκφράζουμε ερωτηματικά. Νομίζω ότι είναι βέβαιο πως παίρνουν ένα ρίσκο. Ρίσκο για το βασικό στόχο της ομάδας. Και θα δούμε στην πορεία της ημέρας ή των ημερών πώς θα κλείσει αυτή η υπόθεση. Μπορεί να αποδειχθεί αργότερα, μέσα τα παιχνίδια πάντα, ότι όλο αυτό το σκηνικό θα βγει σε καλό. Δεν μπορείς να το προδικάσεις αυτό το πράγμα. Στο ποδόσφαιρο πολλά πράγματα είναι συγκυρία. Δηλαδή μπορεί να, η επιλογή που θα σου έρθει να κολλήσει καλύτερα και άμεσα. Μπορεί και όχι. ΠΑΟΚ είσαι, συνηθίζεις εκπλήξεις, θετικές, αρνητικές. Προς το παρόν δείχνει αυτό το θέμα του Τσίμιροτ να, είναι, να έχει έτσι μια αρνητική χρειά, γιατί φεύγει ένας βασικός ποδοσφαιριστής. Μα 25... δεν έχεις τον αντικαταστάτη έτοιμο. Αν έχεις τον αντικαταστάτη έτοιμο και ξεκούσες γιατί παίρνεις αυτόν και αφήνεις αυτόν, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Ο κόσμος δεν είναι παρανοϊκός. Ο ΠΑΟΚ τον έχει καταντήσει παρανοϊκό. Όπως όλους μας βέβαια. Όταν πρόκειται να κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα. Δεν κοιμάσαι με νεύρα. Ξυπνάς με νεύρα. Άμα δεν ξυπνάς με νεύρα, έρχεται εδώ, βλέπεις το χρήσιμο και έχεις νεύρα. Ναι. Ναι, ωραία, είδες. Αρκετά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Φίλοι, συμφωνώ, μεγάλο λάθος. Η πόλη σε αυτή τη στιγμή μας δημιουργεί τρύπα στα χαφ. Αυτό ισχύει τώρα. Να δούμε. Απαράδεκτη η πώληση Τσίμιροτ, γράφει ένας άλλος. Δεν πουλάς βασικό χαφ όταν πας για το πρωτάθλημα. Πλάκα κάνουμε. Και ο Μόντριτς να πει τώρα ξαφνικά: εγώ πάω στον ΠΑΟΚ. Η κίνηση είναι ομάδας που δεν έχει στόχο. Μας πάσαν τα νεύρα με τις αυτά που κάνουν. Άλλο μήνυμα με διοίκηση Revolution, λέει. Ζαγοράκι εννοεί. Θα το δικαιολογούσα 1000% γιατί και τα λεφτά χρειάζονταν και ήμουν σίγουρος για τον αντικαταστάτη. Εκείνη το κλειδί, φίλε, άσε τα λεφτά. Στον ΠΑΟΚ, λέει τώρα, του Ιβάν, λέει, και με 10 να τον έδιναν, πάλι κακή πώληση είναι, γιατί προφανώς δεν εμπιστεύεται την επόμενη κίνηση. Αυτό είναι το θέμα που θέτει ο φίλος. Όλοι αυτό το θέμα έχουν. Ναι. Εκτός από 15 τρόλ που νομίζουν ότι εμείς βλέπουμε φαντάσματα, όλοι οι άλλοι έχουν την ίδια άποψη. Συζητάω στον δρόμο, όλοι. Τι κάνουν εκεί, τι γίνεται εκεί. Άμα δεις τα μηνύματά μου, τι κάνουν αυτοί οι Σταύρο χθες το βράδυ. Ναι. Πολλά μηνύματα για τους παίκτες που μπορεί να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Φίλοι, λογικά αμφιβάλλουν για το πώς θα βρει άκρη ο ΠΑΟΚ, π.χ. για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης είναι στις επιλογές, αλλά ο χρόνος δεν είναι για Κουρμπέλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε 6 μέρες. Αν σκεφτεί κανείς ότι για τον Μολέδο κάναμε 15 και δεν τον πήραμε. Δεν το ρισκάρεις με τον Κουρμπέλη, λέω εγώ, που είμαι φανατικά υπέρ της απόκτησης Κουρμπέλη, εντάξει. Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε για την ουσία. Ο ΠΑΟΚ πρέπει, δηλαδή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο αντικαταστάτης να περνάει ιατρικές εξετάσεις όπως κάνει ο Τσίμιρο τη Λιέγη αυτή τη στιγμή. Ωραία, και το απόγευμα να ανακοινωθεί, να είναι αποστολή την Κυριακή και με τα Γιάννη να είναι βασικός. Γιατί βασικό πούλησες, εντάξει. Δηλαδή θα πάρεις βασικό. Ναι. Αυτό είναι το κλίμα με τα μηνύματα. Εντάξει. Δηλαδή γράφει φίλος στο θέμα Τσίμιρο ότι στην 10η ομάδα του Βελγίου θα σε δουν πιο πολύ από αυτούς που θα σε δουν αν όχι στους ομίλους Champions League αλλά 99% στους ομίλους του Europa League. Θα σου πω ένα πράγμα, φίλε, που σου λες αυτό το μήνυμα και άμα γίνω κατανοητός, έγινα. Όλη αυτή η φουρνιά Σερβοβόσνιο, Κροάτο, Μαυροβούνιο και τα λοιπά παικτών ελέγχεται από συγκεκριμένα γραφεία τα οποία
η δουλειά τους είναι να πουλάνε για να παίρνουν τις προμήθειες. Δηλαδή, δεν ζουν από το 10% του ποσοστού του συμβολαίου του παίκτη. Ζουν από τις προμήθειες που γίνεται σε κάθε μεταγραφή. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, έχουμε δύο παραδείγματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Του Βράνιες που στα 28 του έχει αλλάξει 11 ομάδες και του Πρίγιοβιτς που στα 27 του έχει αλλάξει 10. Ωραία. Ο χαρακτήρας παίζει ρόλο σε αυτούς. Δεν είναι ο χαρακτήρας τους. Ο Βράνιες σίγουρα. Τα παιδιά δεν φταίνε. Τα παιδιά έχουν μπει σε ένα λούκι. Ωραία. Και τους πιπιλίζουν ότι αυτό είναι το σωστό. Συνήθως δεν φταίνουν τα παιδιά. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για άλλες περιπτώσεις. Ο Λέοβατς και ο Τσίμιροτ από την πρώτη στιγμή που βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, το μόνο πράγμα που συμβαίνει είναι να ψάχνουν προτάσεις για να τους πουλήσουν. Θυμάμαι τον Τζίμι πέρσι. Ποιος ψάχνει, η παίκτης ή ο ΠΑΟΚ? Η πλευρά του παίκτη. Ρε. Α, όχι να ψάχνουν. Η πλευρά του παίκτη. Ψάχνουν πώς θα φύγουν. Ακριβώς. Ο Τζίμι, θυμάμαι πέρσι που τον είχα πετύχει κάτω εκεί στην Καρόλου Ντιλ, ήταν σίγουρος στα μέσα της σεζόν θα φύγει το καλοκαίρι. Ωραία. Όταν αυτό το παιδί λοιπόν το έχεις, το πιπιλάς ότι φεύγω, μένω, φεύγω, φεύγω, δεν μπορεί και να συγκεντρωθεί και να αποδώσει όπως πρέπει και. Εντάξει, για μένα αυτή η αγορά η βαλκανική, εξαιρώ τους Ρουμάνους, είναι άλλη κουλτούρα από τους Σερβοβοσνίο και τα λοιπά, ποδοσφαιρικά πάντα, δεν θα ψώνιζα εγώ από εκεί. Με τίποτα. Δείτε αυτόν που πήρε τώρα ο Ολυμπιακός από την Παρτιζάν, πώς το λέτε, τον Τζούτζεβιτς. Ναι. Δείτε αυτός πόσες μόδες θα αλλάξει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλυσφαιρίσει. Να γίνεται. Πήρε έναν Βούκοβιτς ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, τον πούλησε κιόλας. Έπαιξε κάποια παιχνίδια αυτός, δε. Όχι. Ναι. Δανεικός στη Βερόνα. Ναι. Νταλαβέρι να γίνεται. Ομάδα με αυτήν τη λογική του Νταλαβέρι να γίνεται, δεν μπορείς να κάνεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν την καταγράφω. Αυτό ξέρω εγώ από τον τρόπο που δουλεύουν αυτοί. Για μένα είναι μειωτικό να δουλεύουν έτσι στην ομάδα μου. Τι να πω. Άλλος φίλος για τον ορισμό διαιτητών, ο Θάνος και γενικά η τριάδα διαιτητική μετά από εύνοια δεν είναι καλά μαντάτα, αναφέρει. Επαναλαμβάνουμε, επανεντικός ΠΑΟΚ Θάνος από τα Γρεβενά, Κουρομπίλια διαιτητικής Αττικής, Καρατζίκας Αθηνών, Πουλιμάς τέταρτος και ο Καρατζάς είναι ο παρατηρητής. Ο Θάνος άμα κάνει ένα χοντρό λάθος έχει φύγει. Τώρα επέστρεψε. Και τον βαραίνει η πεσινή εμφάνισή του στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ του τον play-off. Ναι, απίστευτα πράγματα. Όταν πας για πρωτάθλημα σημαίνει φίλος δεν σε βάζουν το Θάνο που δεν έχει κερδίσει ποτέ και δεν βγάζει ανακοίνωση υπουργός, απαγορεύεται η μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ. Ή τα γράφει αυτό που γίνεται. Σημειώνει ο φίλος. Αυτοί που γκρινιάζουν για τον Τσίμηρο ότι είναι αυτοί που τον έκραζαν τόσα χρόνια. Λέει. Πάντα μία πώληση κρίνεται από την αντικατάστασή της. Ναι, και συμπληρώνει και θέλουν κάτι καλύτερο. Ας αναμένουμε, δεν τους θεωρώ τόσο αστείους να αφήσουν έτσι την ομάδα. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι οι πιθανότητες να μείνουμε χωρίς αντικαταστάτη είναι λίγες. Δεν είμαστε κακοπροαίρετοι. Απλά, εντάξει, λίγο ΠΑΟΚ αργεί μερικές φορές. Και αυτή τη στιγμή συμφωνούμε νομίζω ότι όλοι έπρεπε πρώτα να συμφωνηθεί αυτός που φέρνεις και μετά να συμφωνηθεί αυτός που φεύγει. Για να δούμε. Τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες ή ώρες. Για τον Μάντσον γράφει ένας φίλος για τη Σεράγεβο. Ο Μάντσον νομίζω από την Κραϊόβα ήρθε. Από την Κραϊόβα ήρθε, παιδιά. Όχι Σεράγεβο. Ως ελεύθερος. Α, λέγεται Σεράγεβο για τον Τσίμιροτ. Ναι. Αν έχει ποσοστό μεταπώλησης. Δεν γνωρίζω. Δεν νομίζω πάντως. Πόσο, και ποσοστό μεταπώλησης. Η μεγαλύτερη αγορά που είχε μέχρι ο Τσίμιροτ μέχρι να πάει ο ΠΑΟΚ να δώσει ένα 200 ήταν 300 χιλιάρικα. Η μεγαλύτερη αγορά στο πρωτάθλημα Βοσνίας. Ναι. Και να δώσω και μεταπώληση. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ παίρνει τα διπλά περίπου, ε. Τα διπλά όσα έδωσε στο συμβόλαιο του 2 χρόνια, τους φόρους, τις προμήθειες και την αγορά. Τα μπάγια πήρε. Και το κέρδος του είναι. Η υπεραξία είναι 0 ευρώ. Δεν έχει πάρει υπεραξία ο ΠΑΟΚ από αυτό το πράγμα. Όσα έδωσε παίρνει. Απλά αν δεν τον έδινε τώρα, μετά δεν μπορώ να πω στον αέρα τι θα παίρνει.
Ο 690 γράφει: οι παίχτες και ο προπονητής μιας ομάδας Ατρόμητος υπερπροέβαλαν τη μία φάση την οποία αδικήθηκαν. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε? Πολύ soft είμαστε. Στο επόμενο πέναλτι που δεν θα πάρουμε, όπως έγινε σε Λιβαδιά και Λάρισα, πρέπει να το κάνουμε άλαμο. Παιδιά, το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν ήταν πέναλτι. Δεν ήταν πέναλτι στη Λιβαδιά. Αυτό που συμβαίνει για τέτοιες περιπτώσεις για τον ΠΑΟΚ είναι το ότι ενώνονται όλοι, κόκκινοι, κίτρινοι, πράσινοι, μπλε, και το προβάλλουν με πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό συμβαίνει κατά του ΠΑΟΚ. Είναι ένα φαινόμενο γι' αυτό. Είναι ένα φαινόμενο του τελευταίου χρόνου, ας το πούμε. Τώρα, αυτά για τα μεταγραφικά. Με τον Χατσερίδη το θέμα προχωράει. Υπάρχει προσπάθεια, δεν είναι τελειωμένο. Και με τη Δυναμό Κιέβου γράφουν για 1,5 εκατομμύριο οι Ουκρανοί. 1,5 εκατομμύριο στην ομάδα. Πολλά λεφτά. Τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, έτσι, για τον Χατσερίδη. Είναι στόχος. 25 Ιανουαρίου είναι. Εντάξει, αργά, γρήγορα. Το παλεύει ο ΠΑΟΚ. Μια και ο παίκτης είναι διακαής πόθος να αποκτηθεί. Έχουμε κάτι άλλο μεταγραφικό? Θα πούμε για τις περιπτώσεις Κουρμπέλη, Μάντσον, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, θα τα πούμε αυτά. Ωραία. Για το ποδόσφαιρο, εντάξει, το χθεσινό, okay, είπαμε 2-0, άλλη μια νίκη του ΠΑΟΚ, 10η συνεχόμενη, πάλι με 0 παθητικό, σε νοκάουτ παιχνίδι. Για πρώτη φορά ομάδα είχε, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, νομίζω για πρώτη φορά στην Τούμπα ομάδα είχε πιο πολλές τελικές από τον ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος. Και πάλι αποτελεσματικός ο ΠΑΟΚ, με 7-8 τελικές είχε 2 γκολ. Το πρώτο του Πέλκα, ο οποίος έσπασε τη μύτη του, έκανε την επέμβαση και σε λίγο θα έχουμε πληροφόρηση για το πόσο θα πρέπει να λείψει. Με το Σάχοφ πρωταγωνιστή, μια και λέμε εκεί για τις θέσεις των Χαφ, ο Σάχοφ που είναι από τις περιπτώσεις παικτών που πέρυσι ήταν πρωτοκλασάτη, αναντικατάστατη, πήρε πάρα πολλά παιχνίδια και φέτος, από αυτά που ξέρω, έχει αποδεχθεί τον ρόλο του. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι πειθαρχημένος, συνεπής, να καταλαβαίνεις, να νιώθεις, να μην αντιδράς, να μην δημιουργείς προβλήματα και κάθε φορά που μπαίνεις να δίνεις ό,τι καλύτερο για να πεις στον προπονητή κάνει λάθος που δεν σε βάζει. Αυτό κάνει ο Σάχοφ και μπράβο του, προσπαθεί μια χαρά και έχει αποδεχθεί τον ρόλο του. Και ο Μπίσεσβαρ κάνει το ίδιο. Είναι πολύ θετικοί οι ποδοσφαιριστές και είναι άξιο αναφοράς. Πολύ καλός ο Σάχοφ. Δηλαδή, αυτή η ευχαίρεια να πατάει περιοχή ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι ήταν το τακουνάκι κουλούριζε. Και μετά από 20 λεπτά κατάλαβα ότι ήταν ο Σάχοφ. Δηλαδή, σκέψου, έχει αυτό, έχει τον γκολ και τη φάση με το λιμιό, την μπάσα που βγάζει ο τροματοφύλακας στη γωνία. Και εκεί πάτησε περιοχή. Ναι. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Το ξέραμε από πριν, το επιβεβαιώνει κάθε φορά που παίζει και στο κύπελο με το Λεβαδιακό και πόσα παιχνίδια καταφέρνει και σκοράρει. Απλά εκτέθηκε στο μυντικό τραζίσου. Εκεί και ο Μαλεζάς εκτέθηκε. Μαλεζάς στην αρχή. Και ο Σάχοφ. Πάλι ο Βαρέλα χθες μας κρατάει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο Βιερίνια είχε εύκολο αντίπαλο, τον νεαρό που έβαλε ο Ατρόμητος. Είναι πολύ σίγουρος, πολύ αεράτος, δηλαδή τον ψάχνουν όλοι το Βιερίνια, λες και είναι το δεκάρι της ομάδας, να πάρει αυτό την μπάλα να μην γίνει το λάθος στην πίεση που ασκείται. Εξαιρετική περίπτωση. Αλλά στα ντέρμπι θες αριστερό μπακ κανονικό. Το Χριστοδουλόπουλο, τον Μάριν, τον οποιοδήποτε, θες αριστερό μπακ. Κοίτα χθες η ταχύτητα του την κοινή, πώς κράτησε πίσω το μάτος. Και ακύρωσε τη μία σου πλευρά. Ο Ελ Καντουρί, τώρα, ο Πέλκας θα χάσει κάποια παιχνίδια. Μακάρι να είναι λίγα. Θα χάσει πάντως εκτός έδρας παιχνίδια. Μπορεί να χάσει και το μεθεπόμενο. Πώς μου θα χάσει. Είναι εκτός έδρας. Όπου ο Πέλκας πέφτει η απόδοσή του. Θα μπει ο Ελ Καντουρί, μάλλον, και ο Μπίσης βαρδιαθέσιμος. Ο Ελ Καντουρί, σαν έχει αργή σκέψη γενικότερα. Ενώ είναι πολύ ποιοτικός παίχτης. Δεν σκέφτεται, αργεί πολύ. Πες κάτι για την assist που έκανε το που λέμε. Ναι, έκανε ασίστ ο Ίδης.
Η είδηση. Πρώτη ασίστ του Ελκαντούρη. Και άλλες είχε. Ναι. Ο Μακ το ίδιο. Ο Μακ βάζει το κεφάλι κάτω. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Έχει κάποια καλά, έχει διάθεση, θέλει, αλλά με το κεφάλι κάτω να μην βλέπεις επιλογές. Δεν. Ποιοτικός παίκτης. Εκνευρίζεται κιόλας. Του φταίνε όλοι οι άλλοι. Βγήκε μονολογούσε. Ξέρω, δεν. Ο Κουλούρης το παλεύει, αλλά μακριά από τον γκολ. Και πάλι στη φάση που κάνει στο 45, η μπάλα πάει τουλάχιστον δοκάρι. Πάει. Mm. Υπάρχει κάμερα που δείχνει ότι η μπάλα πάει δοκάρι και μάλλον μέσα. Και κάποια δύναμη τη βγάζει και τη θέλει έξω. Πήρε φάλτσα. Δεν είναι μακριά από τον γκολ. Ο Πρίγιοβιτς είχε καλό τελευταίο ημίωρο. Να δούμε τώρα την Κυριακή ποιος θα παίξει. Ο Πρίγιοβιτς θα παίξει. Μάλλον ο Πρίγιοβιτς. Και τον Αζεβέδο που περιμένουμε να τον δούμε στα επόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο από τα χθεσινά του Κυπέλου. Θα επιστρέψουμε για τα μεταγραφικά, για αυτές τις δύο-τρεις περιπτώσεις που θα είναι στο προσκήνιο πέρα από τον Στόπερ. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με στοίχημα.gr για στοιχηματισμό σε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Με NAC Shoes, εκπτώσεις 50% από τη νούμερο 1 ελληνική εταιρεία παπουτσιών. Και βεβαίως με Ρεγκίνα, ήδη αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά ήδη. Έχετε στείλει και άλλα μηνύματα, θα διαβάσουμε, θα ανοίξουμε για γραμμές. Είναι η μέρα πολύ γεμάτη. Πάμε να προλάβουμε. Λοιπόν, με ποδόσφαιρο βέβαια ασχολούμαστε. Με τις ειδήσεις, με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Βλέπετε και στο ΠΑΟΚ 24 τα βασικά θέματα. Οι παοξίδες και η απαγόρευση παρουσία στο Αγρίνιο. Ο Κουρμπέλης μια φωτογραφία. Ο Θάνος μια άλλη φωτογραφία. Αυτά συζητάμε. Είναι ώρα να πούμε για τα μεταγραφικά σενάρια για τον παίχτη που πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ και θα προσπαθήσει να πάρει στο κέντρο. Λέει ο Γρηγόρης, ο Ατρίδης που γιορτάζει σήμερα. Υπάρχει μια θεωρία, λέει, ποδοσφαιρική, ότι στη χειμερινή περίοδο προσπαθείς να ενισχυθείς από παίχτες του πρωταθλήματός σου, έτσι ώστε να είναι μικρότερο το θέμα της προσαρμογής. Γεγονός. Ναι, ο άλλος σου λέει, έφερες όμως κάποτε εσύ τον Λίνο, Τετάρτη, το Σάββατο έπαιξε μπαλάρα. Ναι, έκανες μια μεταγραφή τύπου Λίνο από μεγάλη ομάδα. Άρα ισχύει και άλλο σενάριο. Όλα καλή... τα σενάρια ισχύουν αν έχεις καλές επιλογές. Άμα έχει καλή ομάδα, τους βάζεις όλους εύκολα. Λοιπόν. Αυτό ο Σάκητς, κατάλαβες θες ότι ήταν τρίτη δύο εβδομάδες. Όχι, είδες. Είναι καλή ομάδα, μπήκε μέσα. Ναι. Και έπαιζε και ένα παιχνίδι. Έχει θέμα ο Γιαννούλης. Α, ναι. Ναι, δεξιόποδα. Δεν είναι αριστερό. Όχι, δεξί είναι. Και πού θα παίξει. Ε? Πού θα παίξει. Του Κυφρακίδη. Θα βγει ο Κυφρακίδη. Και πιο μπροστά. Θα βγει ο Κυφρακίδη. Και πιο μπροστά παίζει. Ναι. Πάμε στα πρόσωπα που απασχολούν. Είναι γνωστά γιατί προφανώς υπάρχουν κι άλλα. Για τα αμυντικά χαφ. Έγραφε ένας φίλος για τον Κουρμπέλη νωρίτερα ότι ποιος Κουρμπέλης, ξεχάστε τον, θα μας κοροϊδεύουν πάλι αυτά, θα βγάλουν ομάδες. Και πράγματι βγήκε ένα ρεπορτάζ τώρα Σαμπτόρια και Τωρίνο για τον Κουρμπέλη. Θα καταθέσουν πρόταση και κρούση από τον ΠΑΟΚ, βλέπω εδώ στο πρώτο του Παναθηναϊκού, στον Καζέτα. Ζήτησε να φύγει και ο Χίλιαμαρ και χαμός γίνεται εκεί πέρα. 2,5 εκατομμύρια το κοστολογείο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός το κοστολογούσε αρχές Γενάρη 4. Μετά η μόνη πρόταση που θεωρητικά βρήκε ήταν μια από τη Φιωρεντίνα με 1,5. Εγώ έκανα μια εκτίμηση ότι 25 Γενάρη, δηλαδή σήμερα, θα είναι στα 2,5 και εκεί νομίζω είναι. Καλός παίκτης, έχει πρόοδο, έχει βελτιωθεί. Έχει το πακέτο, ρε, έχει το πακέτο. Δηλαδή θα σου ήταν χρήσιμος με το καλημέρα. Δυναμικός. Αλλά, συμφωνώ και με τον κόσμο που το λέει αυτό, είναι τόσο ιδιόμορφη η περίπτωση του Παναθηναϊκού. Αποδείχθηκε. Αποδείχθηκε, που δεν μπορείς να ρισκάρεις αυτή τη στιγμή μία εμπλοκή στην υπόθεση Κουρμπέλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κάτσε, ο Κωνσταντινίδης, ο Μιστακίδης, προσπαθούν να καταλάβουν γιατί δεν έκλεισε ακόμα αυτή η δική τους περίπτωση, έτσι, που συζητιέται τόσες ημέρες. Σήμερα πάλι οι συζητήσεις. Τώρα με ποιον μιλάει ο ΠΑΟΚ και ποιος θα αποφασίσει. Πάντως σήμερα πάλι είναι μια μέρα συζητήσεων για τους τρεις
πού πρόκειται να πάνε δανεικοί κτλ. Κτλ. Ο Μάντσον, ο Βραζιλιάνος του Ατρομήτου που είδαμε και χθες. Καλή απόδοση και χθες. Πολύ σταθερός, δε. Και πολύ δυνατό παιδί. Με τα τρεξίματά του. Ναι. Έχει και δύο γκολάκια με κάτι βρωμόσουτα, ένα πρωτάθλημα και ένα. Αφού δεν θέλει εξάρυλη. Δεν είναι. Τέτοιο παίχτη. Δεν είναι 6-6, δε φίλε. Ανεβαίνει κιόλα. Έχει αλλαγή παιχνιδιού. Μα και στόπερ παίζει αυτός. Ναι, και στόπερ παίζει. Καλή περίπτωση. Είναι η πιο σοβαρή περίπτωση εντός συνόρων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι αυτή που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες από οποιοδήποτε άλλη εντός συνόρων. Θέτει ένα άλλο θέμα ο φίλος που το έχεις θέσει και εσύ για άλλες περιπτώσεις, για τον Μάντσον. Ο Κρουμπέρης γράφει όντως σε βοηθάει, αλλά ενδεχόμενη απόκτηση του Μάντσον ψαλιδεί τις πιθανότητες για τίτλο, αφού αποδυναμώνει την ομάδα που ελπίζεις να κόψει βαθμούς από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Γεγονός. Είναι αυτό που σου είπα και στο διάλειμμα, ότι είναι η αρνητική παράμετρο συγκεκριμένης ιστορίας. Τώρα όμως ο ΠΑΟΚ ψάχνει για χαφ. Δηλαδή αυτή είναι η ανάγκη του. Ναι. Τα άλλα έπονται. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ κάνει 12 στα 12 πήρε το πρωτάθλημα. Τα άλλα έπονται. Τώρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει για χαφ. Ναι, δεν θα έπρεπε η επιλογή σου να είναι μια περίπτωση που θα έπρεπε να συνδυάζεται. Δηλαδή ο Ατρόμητος, παραδείγματος χάρη, είναι σημαντική ομάδα για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Και αποδείχθηκε από τον πρώτο γύρο, όπου χάρη σε αυτόν ψαλιδίσαμε τις γκέλες εκτός έδρας. Τώρα είμαστε στον ένα βαθμό διαφορά, έχοντας τα δύο ντέρμπι στην Τούμπα και την ΑΕΚ από πάνω μας. Από πάνω, είμαστε από πάνω της. Χάρη στον Ατρόμητο συνέβη αυτό, για να τα λέμε όλα. Με τους 6 βαθμούς που πήρε, 3 και 3 από ΑΕΚ και Ολυμπιακό εκτός έδρας. Εντάξει. Πολύ ωραία υποδοχή χθες. Βλέπουμε και φωτογραφίες στο ΠΑΟΚ Σέρα, στον Ουάρντα, στον Γιαννούλη, στον Γαντζησαΐα, που ήταν βεβαίως στην Τούμπα και τους υποδέχτηκε πολύ ωραία ο κόσμος. Γιατί βεβαίως είναι παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί κάνουν καλό πρωτάθλημα, γιατί. Είναι... Συνέβαλαν στα μέγιστα για να ψαλιδιστεί αυτή η διαφορά. Ναι. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή παίκτες στο ρόστερ του Ατρομήτου που ανήκουν στον ΠΑΟΚ που έχουν προσφέρει πολλά περισσότερα από παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και δεν ξέρουμε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι. Ναι. Ο Μπρίκιτς που είναι, είπαμε. Ο Μπρίκιτς εμένα μου είπαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν σε ένα μάγο στη Σερβία. Κάτι τέτοιο μου λέγανε. Άσε που δεν ήξεραν που είναι. Κάνα δύο-τρεις δεν ήξεραν. Ναι. Για τον Τσίμηρο τη σημειώνει φίλος, αν έφευγε το καλοκαίρι σαν πρωταθλητής, ακόμα και ο ίδιος δεν θα έπαιρνε μεγαλύτερο συμβόλαιο. Δεν το ρισκάρουν οι Σέρβοι αυτό. Ήρθε πρόταση, γεια σας. Δεν υπάρχει η Σέρβοι, η Βαλκάνη τέλος πάντων. Αυτή είναι η δουλειά τους, σας το εξήγησα και πριν. Ούτε Τσίμηρο, ούτε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ πάει χωρίς Πέλκα και χωρίς οπαδούς και μεθάνω στο Αγρίνιο. Δεν βλέπετε τι γίνεται, μας έχουν στήσει μπλόκο. Ας παίξουμε να ξεστήσει τον μπλόκο. Σημειώνει φίλος. Ναι. Άλλος προτείνει, ξεφύγαμε, θα το σταματήσουμε, το ιδανικό θα ήταν, λέει, η παραχώρηση των Κάτσι και Μιστακίδη ως δανεικοί στον Ατρόμητο. Με αντάλλαγα το Μάντσον, λέει ο φίλος. Να δώσεις και άλλους δανεικούς στον Ατρόμητο. Δεν θα δεχτεί ο Ατρόμητος από κάποια φάση και μετά. Και νομίζω ότι στις θέσεις αυτές είναι λίγο καλυμμένο. Α, όχι, τον Κάτσε μπορεί. Λες ο Κάτσε να πάει στον Ατρόμητο. Κολλάει. Δεν μένει εδώ που είναι. Για καλό και κακό. Θα μπορούσε να του κάνει ανανέωση για ακόμα 2 χρόνια και να τον πουλήσει μετά. Η ανανέωση έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα, άρα. Τώρα δεν είναι ο παίχτης. Μην τρελαθούμε. Sorry, δεν βγάζω άκρη στο μήνυμα του φίλου. Λοιπόν. Και ένας ακόμα από Αθήνα που μας ακούει. Αν φέρω, λέει, τον Μάντσον, δεν θα θυμάμαι το μικρό όνομα του Τσίμηρο τον Μάρτιο, λέει. Αν δεν πάρουμε παίχτη κάπου εκεί, σταματάει το μήνυμα. Προφανώς πιστεύει περισσότερο τον Μάντσον. Ο 490, πρώτη φορά είμαστε τόσο κοντά στο πρωτάθλημα και αντί να ενισχυθούμε, πουλάει τον καλύτερο παίχτη στα χαφ. Όπα, βρίζει μετά. Ρε φίλε, δεν σου έχει δώσει τέτοιο δικαίωμα να τον βρίζει. Κάτσε, περίμενε. Σωτήρης Μπαλάφας, έμπειρος Έλληνας, νιώθει, παίζει και στόπερ. Αδερφέ μου, πού ήσουν τόσο καιρό? Μεγάλος μπάφι, ρε φίλε. Τεράστιος. Μπαφάρα. Αν μπορούσε να τρέξει, γιατί τον έχω δει τελευταία, είναι λίγο αργός.
Δεν τρέχει. Δεν μπορεί. Αλλά κάθε ταβέρτα. Πάρε. Άλλο για το ποδόσφαιρο για να τα κλείσουμε. Έχει εικόνα του αγώνα. Εγώ δεν νομίζω ότι πλην του Βαρέλα διακρίθηκε κανείς. Ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ, φίλε, ήταν, ναι, είναι, έχει γκολ ασίστ εννοείται. Πολύ σημαντική παράμετρο του αγώνα και παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Αλλά εγώ επειδή κοιτάω κυρίως τη ροή του αγώνα, δεν νομίζω ότι ήταν καλός στο παιχνίδι. Αλλά εννοείται ότι γκολ ασίστ, τι να πεις τώρα. Ούτε στον παπά. Φτού. Να είναι καλό ο Σάχοφ. Του Βιερίνια. Δεν ήταν τόσο καλός όσο με τον Απόλλωνα π.χ. Γενέθλια χθες, πάρτι στα αποδυτήρια. Έξι μια σακούλα εκεί στον γκολ που έφυγε ο άλλος. Ναι, ήταν τα χαιρετίσματα στο Μάριο που έλεγε ότι δεν έχει τριπλάρει φέτος καθόλου βίδι. Ήταν χαιρετίσματα. Και ο Πέλκας που έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία είναι στο νοσοκομείο. Είναι με τη μύτη πρισμένη, σπασμένη. Περαστικά. Βλέπω με μάσκα. Στον Πέλκα. Βλέπω με μάσκα. Θα ανοίξουμε και γραμμές με το που επιστρέψουμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Στο μπάσκετ μπορεί να διαβάσει τα σενάρια πρόκρισης, αν και νομίζω ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα, που έχουμε να κερδίσει τα δύο παιχνίδια για να προκριθεί. Εδώ με την Νεπτούνας και κόντρα στη Βέντσπλης που είναι ένας τελικός την τελευταία αγωνιστική. Πάντως, έτσι όπως πήγε αυτός ο όμιλος, που ξεκίνησε άσχημα ο ΠΑΟΚ και έχανε ακόμα και από τους Τούρκους, το ότι τώρα έχει την πρόκριση στα χέρια του είναι θετικό. Έβγαλε μια αντίδραση η ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Είναι θετικό. Λοιπόν, ας δούμε αυτό του Παπαγιανόπουλου σε Νταρλιέγης, εδώ το ρεπορτάζ. Απέρριψε πρόταση ανανέωσης στην Έστερσουντ. Και... τελειώνει το συμβόλαιο μάλλον, και διαπραγματεύεται τώρα με τη Σαντάρ Λιέγης. Προσέλκυση ενδιαφέρον και ομάδων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο τον Παγιανόπουλο, τα κατάφερε να ανέβει, να διακριθεί και να παίξει σε μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα που κάνει εκπληκτική πορεία από τις ομάδες που ανεβάζουν την αξία των παιχτών τους. Είναι αυτά τα φαινόμενα, όπως λέγαμε, για τον Ατρόμητο. Μια καλή ομάδα πάντα ανεβάζει και τους ποδοσφαιριστές και παίζουν όλοι στην καλή ομάδα. Ένα τελευταίο διάλειμμα και θα πάμε και σε γραμμές. Πάμε να ακούσουμε όσες περισσότερες απόψεις δικές σας για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, την ομάδα που κέρδισε για άλλη μια φορά, 10η συνεχόμενη νίκη, τα μεταγραφικά ζητήματα που είναι πραγματικά στο απόγειο, πολύ κρίσιμες ημέρες για παίχτες που έρχονται, για παίχτες που φεύγουν. 23-10-287-888. Επεισόδιο Χιμένεθ Βράνιες αποκαλύπτεται. Έντονο επεισόδιο, άλλο ένα χθες στο Καραϊσκάκι. Τα είπα εγώ για τους μανατζάριους. Πλησιάζουν ημέρες. Ναι. Πάμε να ακούσουμε. Ο Μάγκας που λέγανε, τον έβαλε στη θέση του και έκανε και έκανε. Τώρα να δω πώς θα διαχειριστεί. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα στον πρώτο. Καλησπέρα, τι κάνετε. Γεια σας, καλά. Λίγο πιο δυνατά. Πλέον ξέρουμε ότι η FIFA είναι υπέρ του παίκτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Που λέγανε ότι θα κάνεις τον Βράνιες, θα τον έχει μέχρι το 19 και θα τον πληρώνει και θα τον κάνει. Δεν ισχύει. Είδαμε και από άλλες περιπτώσεις ότι όλα πάνε υπέρ του παίκτη. Δηλαδή και τον κρατάνε, εγώ πιστεύω θα τον δώσουν. Γιατί και αυτός, όπως είπε ο Σταύρος, θέλει να φύγει. Θέλει να πάει στην Άντερλεκ, το ζήτησε Σταύρο. Δεν θυμάμαι και ναι. Ομάδα. Θέλει να φύγει τώρα. Το μυαλό του είναι να πάει εκεί. Όπως και ο Τσίμιροτ, το μυαλό του ήταν να φύγει γιατί το Βέλγιο είναι προθάλαμος αγγλικού πρωταθλήματος, ας πούμε, και του γερμανικού, αυτό το ξέρουμε. Θέλει να φύγει, δεν τον νοιάζει να πάρει πρωτάθλημα, θέλει να πάει, ας πούμε, να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Για μένα απόφαση τελείως ακατανόητη, σαν παίκτη. Για να πάω στη δέκατη ομάδα του Βέλγιο, δέκατη δεν είναι. Ναι, ναι, αυτή την εποχή ναι. Και μας βάζει σε μια διαδικασία η οποία δεν θα μπαίναμε τώρα για το χάρτη. Δεν ξέρω, πάω για Κουρμπέλ, εγώ δεν τον ήθελα με τίποτα. Γιατί βλέπω 31 του μηνός, εγώ ακόμα να παλεύω να φέρω το Κουρμπέλ και να μένω έτσι στο τέλος. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή μετά τη Μολεβιάδα, ας πούμε, είναι λίγο φαϊνότερο ότι μία ομάδα δεν θέλει να πάρει παίκτη από εκεί. Και στον ΠΑΟΚ το σκέφτεται αυτό. Ομάδα είναι. Και στον ΠΑΟΚ το σκέφτεται αυτό που σκεφτόμαστε εμείς, μην νομίζεις. Ναι, ναι, Σταύρο, τώρα ξέρουμε όλοι ότι μία ομάδα συγκεκριμένη δεν θέλει να πάρει παίκτη από εκεί.
Το ξέρουμε όλοι τώρα εδώ τι γίνεται. Γιατί να μπλέξω εγώ πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Και να περιμένω, όχι, ναι, συμφώνησε, να συμφωνήσει και ο μάνατζερ και να υπογράψει Καλαφούζο και να περιμένω και αν είπα να πάρω παίκτη που να με παίξει αύριο. Εγώ αυτό το μάτσο θα τον έπαιρνα πάντως, μου αρέσει πάρα πολύ. Τον είδα χθες, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω τι κοιασία άποψη ποια είναι. Και μας αρέσει. Καλώς είναι. Για Χατζηρίδη θα προχωρήσει το θέμα. Προχωράει. Είναι σε οριακό σημείο. Τώρα, αν δεν τον πάρει τώρα, θα τον πάρει το καλοκαίρι, έτσι φαίνεται. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να τον υπογράψει για το καλοκαίρι και μετά να πιέσει την ομάδα. Και αυτό πρέπει. Άρα είναι ημερομηνίες λίγο σφιχτές. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε γιατί περιμένουν πέντε φίλοι. Καλησπέρα, χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Η διαιτησία, Δημήτρη, πώς σε φάνηκε χθες? Μετά το γκολ που κατάλαβε ότι έγινε. Η διαιτησία. Ο διαιτητής, όχι ο πρώτος βοηθός. Ναι, ναι. Έκανε μπερδεμένος, έκανε λάθη, πειράστηκε. Πολλά λάθη. Σε φάνηκε δηλαδή ένας μπερδεμένος άνθρωπος που έκανε, ναι, κατέρωθεν λάθη. Ναι, ναι, ναι. Είμαι είδος προς εξαφάνιση. Τελείως. Τι είδες εσύ? Δηλαδή εκατέρωθεν, ένθεν κακήθεν λάθη είδες εσύ. Έχει, και κόρνερ που ήταν out. Ναι. Έδωσε υπέρ μας και τα αντίθετα. Ένα κόρνερ που χτύπησε μπάλα στο Σάχοφ. Το κόρνερ που έδωσε πρόσεξε το διαιτητή, όταν το κρίνουμε, κοιτάμε δύο πράγματα. Δύο φάουλ δεν εκδόσει σε εμάς. Εμείς έχουμε replay. Άκου λίγο, Σταύρο, με επιτρέπεις έτσι. Ναι. Εμείς έχουμε replay. Κοιτάς, αυτό που έδωσε είναι σωστό ή λάθος? Λάθος. Κοιτάς. Ήταν υποχρεωμένος να το δει, το έκανε επίτηδες ή μπορεί να του ξέφυγε, αδερφέ. Εγώ θέλω να πάρουμε το παιδί αυτό το μάτσο, ειλικρινά, για να δει. Να έρθει στον ΠΑΟΚ του Χαλίφη και να δει ότι στο χθεσινό μάτι έπαιρνε πέντε κίτρινες. Ότι αν έρθει με το καλό ο Χριστιανός αυτός, τι είναι ο Μεθανός σε εμάς, και παίζει πώς έπαιζε χτες, τις πέντε κίτρινες ανάγκες. Θα σου πούν για το μάτος. Ναι. Ναι. Εγώ επίσης, σύντροφοι, τώρα εγώ έκανα Θεσσαλονίκη Κατερίνη 70 χιλιόμετρα σε μισή ώρα. Ναι. Τις άλλες που είχα Κατερίνη Ελασσόνα, 70 χιλιόμετρα σε μια μισή ώρα. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει γιατί είναι καλύτερος ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, όταν κρίνουμε τον παίκτη με τον Απόλλωνα και με τον Ατρόμητο, δεν είναι. Κρίνουμε μήλα με μήλα, όχι πορτοκάλια με μήλα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ χθες ο Βιερίνια για τον τρόπο με τον οποίο, όταν τον έκανα τις παγίδες επανειλημμένα, ξεφόρτωνε τη μεριά του και έβριζε από την άλλη μεριά. Mm-hmm. Και μόνο αυτό έδειχνε την ποιότητά του. Κάθε δευτερόλεπτο δείχνει την ποιότητά του. Ναι. Επίσης για τον Σάχοφ, δεν ξέρω, στατιστικό λάγνος δεν είμαι, αλλά δεν ξέρω πόσα κλεψίματα έγραψε χτες. Πολλά είναι. Εγώ έτσι λέω. Εντάξει, είχε προβλήματα χθες ο ΠΑΟΚ όμως. Είχε στο πρώτο. Ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα γιατί έπαιζε με την ομάδα που έπαιζε. Ναι. Και ήταν δεδομένο, ρε παιδιά, ότι θα έχει. Και όμως αυτά τα παιχνίδια θα κρίνουν τον τίτλο. Και με τον Ολυμπιακό μην τυχόν έχει πολλά προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, παιδιά. Γιατί είμαστε πολύ soft ομάδα. Ναι. Και γιατί τα παιδιά, ασχέτως τώρα που είμαστε Παρτιζάν, το βλέπουμε αντικειμενικά ποδοσφαιρικά, τα παιδιά αυτά που παίζουν στην ΑΕΚ ειδικά και στον Ολυμπιακό κατά δεύτερο λόγο, είναι παιδιά που επιδιώκουν την επαφή και μετά πέφτουν. Δεν είναι εύκολο να τους διαιτητεύσεις. Είναι, ναι, μεγάλη, τεράστιες συγκρίνες. Τους βλέπω σε όλα τα μάτς. Με πονάει το κεφάλι. Είμαστε πολύ soft ομάδα. Εμείς προσπαθούμε να παράξουμε πράγματα. Ναι. Τους πιάνει όλους αυτούς τους προπονητές που έρχονται στον ΠΑΟΚ, δηλαδή, και τον Ντούντορ τον έπιανε, ότι με τους παίκτες αυτούς που έχω πρέπει να βγάλω ένα όμορφο αποτέλεσμα. Δεν κοιτάνε μόνο το αποτέλεσμα. Αυτοί, με τους έβλεπα τους αεξίδες μέσα στη Λάρισα να επιδιώκουν την επαφή, να λέω πώς μπορεί να διαιτητεύσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Άμα δεν έχεις πολλές δυνατότητες. Και 22 πλέγονται, ναι, βουτάν, πιάνουν, ναι, ναι, χέρια, πόδια. Και εγώ αυτό θα έκανα. Και εγώ αυτό θα έκανα αν έπαιζα. Άμα δεν έχεις πολλές δυνατότητες ως ποιότητα, ψάχνεις άλλους τρόπους. Εγώ μαζί σου, πόλεμος είναι. Εντάξει, αλλά ο διαιτητής ποιο ρόλο έχει? Ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί, άμα πρέπει να πάρει χίλιες αποφάσεις σε ένα ημίχρονο, θα κάνει και λάθη. Δηλαδή, εντάξει, άμα πέφτουν συνέχεια όλοι, τι να κάνουμε. Η δικιά μου ταπεινή, είδες, λοιπόν, θες, έπαιξε έδρα ο Σιδηρόπουλος. Μετά το offside, μας ρίμαξε. Ναι, ναι. Δηλαδή, εσύ αν είσαι ένας οπαδός της Σαλερουά που δεν ήξερες τίποτα πολιτικό πρωτάθλημα. Ναι. Και δεν είχες και WiFi να μπει στο πάγκο που θες να διαβάσεις, ας πούμε, τι γίνεται. Δεν ήξερες, δεν είχες replay, ρε παιδί μου, στο offside. Δεν ξέρεις, είδες, ναι, ναι, ο γήπεδο θα βάλε γκολ. Μετά θα έβλεπες ότι η διαιτησία τον πήγαινε καροτσάκι το γήπεδο. Ναι. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενος, χαίρετε. Γεια και χαρά και στους δύο.
Καλησπέρα, χαίρετε. Αυτό που θα έκανα με τον Παναθηναϊκό είναι μια απλή προσφορά, 2 εκατομμύρια λέμε. Αν τυχόν ενδιαφέρεστε, θα μου το πείτε μέχρι το τέλος του μήνα. Και θα έπαιρνα και έναν ακόμα. Φυλακή. Α, μέχρι το τέλος του μήνα. Δηλαδή, αυτοί οι δύο χρειάζονται, γιατί ο Κάνιας μπορεί να είναι η τρίτη επιλογή. Να πάρεις παίκτη, λέει, ήδη να είσαι καλυμμένος και μετά να πας τα τελευταία 2 μέρες μετά 3. Και να τους πεις αυτά είναι τα νούμερα. Μια προσφορά. Και άμα θέλετε, καλά. Άμα δεν θέλετε, δικό σας πρόβλημα. Και το βασικό για μένα στη διαιτησία, και είναι σίγουρο ότι ο κάθε διαιτητής θα το προσέξει, είναι όταν κάνει λάθος τον ΠΑΟΚ τιμωρείται αυστηρότατα, όταν κάνει λάθος οποιαδήποτε άλλη ομάδα δεν τιμωρείται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί ο διαιτητής θα πει, εδώ εγώ θα προφυλάξω, θα προφυλαχτώ για να έχω τουλάχιστον τα μισά μου ρούχα. Πώς θα γίνει? Και σε αυτή την περίπτωση εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε, ή θα τιμωρούνται όλοι με τον ίδιο τρόπο, ή δεν θα τιμωρείται κανένας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή τώρα είναι λογική αυτή να διώξουν τον βοηθό γιατί λέει έκανε ένα λάθος? Και ήταν και δύσκολη φάση, εντάξει. Έτσι θέλει ο Ατρόμητος. Ακριβώς. Και έτσι θα ήταν πολύ καλό για τους υπόλοιπους να συμβεί, για να παίζουν οι διαιτητές όχι επίτηδες, αλλά κάτω από φόβο, ώστε τουλάχιστον να προφυλάσσονται για να μην πάθουν την ίδια ζημιά. Ναι. Γεια και χαρά. Καλησπέρα, γεια. Επόμενος, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Θα με σκάσετε. Θα με σκάσετε και είμαι και πάνω στο άρθος της ηλικίας μου. Mm-hmm. Και θα παρατήσω. Γιατί να φύγει ο Τσίμηρος, ρε παιδιά. Γιατί να φύγει ο Τσίμηρος, ρε παιδιά, εκεί μέσα. Γιατί. Έχω 33 χρόνια, τους έχω πάνω από το κεφάλι μου, 33 χρόνια δεν έχω πάρει πρωτάθλημα. Γιατί δεν μπορεί να περιμένει 4 μήνες ο Τσίμηρος. Δεν μπορεί. Είναι ο μάνατζερ. Δηλαδή άμα πάει και πει ο Σαββίδης, όπως είπε ο Μελισανίδης, στο Βράνιες. Είδαμε τι έγινε με τις Ζανίδες με το Βράνιες, περίμενε. Δεν είναι ίδιος ο Σαββίδης με το Βράνιες. Mm. Σήμερα ότι είναι καλό, ήταν καλό παιδί. Και πιστό και κάθε φορά που δούλει έπαιζε. Τώρα είναι παλιό. Δεν ξέρω, είχατε ζήσει καμιά άλλη εικόνα. Όχι, όχι. Αμίλητος. Δεν, άκακο παιδί. Μουγκός. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Τα ηρωνικά τα λέτε αυτά? Όχι, όχι, είναι τέτοιος. Α, μου καλύτερο παιδί, δεν είναι. Δεν ενοχλούσε. Δεν νομίζω δηλαδή να έχει τέτοιο πρόβλημα. Πρέπει να είναι το καλύτερο παιδί στη Βοσνία γενικά. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. Δεν έχω αδερφή στη Βοσνία, οπότε δεν μοιάζει. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα. Άλλος είπε σαν και σένα, δεν μπορούσε να περιμένει 4 μέρες έστω να παίξει την Κυριακή. Και αυτό σωστό. Όχι. Δεν επιτρέπει η ομάδα που το ζητάει. Από τη στιγμή που δέχτηκε την πρόταση, ας φύγει τώρα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα. Μένα με νοιάζει τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, ή ξέρω εγώ, αν είναι να γίνει κάτι με το Τσίμερ, πες το μου από το Δεκέμβρη. Να ξέρω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, εγώ για παράδειγμα, αν από αυτούς που φημολογούνται, και δεν ξέρω αν είναι να έρθει και κανένας στον ΠΑΟΚ από αυτούς, ο Μάνσον για παράδειγμα εμένα δεν μου κάνει. Γιατί? Δεν ταιριάζει στο στυλ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έτσι όπως παίζει. Τέλος πάντων, άποψή με εμένα. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο άτεχνος για αυτό που πάει να χτίσει στο build-up του για τον ΠΑΟΚ. Εγώ, λέω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, μπορεί να βρει έναν καλύτερο και δυναμικό, σαν τον Μάνσον, αλλά και πιο καλό. Ναι, κάνε εξάμηνο θα ψάχνεις. Εξάμηνο είναι λίγο. Ρε παιδιά, είχε βρει μια ταυτότητα η ομάδα. Έχει βρει, κερδίζει. Ναι. Ο συγκεκριμένος είχε βρει με το Μαωρίσιο μια χημεία. Βλέπω ότι κάνουμε κάτι μες στο γήπεδο. Συγκεκριμένο. Δεν ήθελα να μου χαλάσει το καλύτερο μου χάφ και να φύγει τώρα. Πώς θα το κάνουμε, δεν ξέρω τώρα. Απλά στο πίσω μέρος του μυαλού σου βάλε, εγώ στο λέω που είμαι κατά της αποχώρησης βασικών παικτών του Γενάρη. Αυτό. Βάλε στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι η μορφή των αγώνων από εδώ και στο εξής αλλάζει και ότι θα χρειαστείς περισσότερο ξύλο. Να βάλω εγώ ένα προβληματισμό. Ναι. Θα είναι χειρότερος ο αγώνας με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα από ό,τι ήταν μες στο Καραϊσκάκι. Γιατί εγώ κυριάρχησα μες στο Καραϊσκάκι. Κατοχή, ευκαιρίες, μια κόντρα. Θα είναι πιο άγρια τα πράγματα, γιατί είναι must win παιχνίδι. Ναι, ναι, είναι Τούμπα όμως, ρε φίλε. Είναι Τούμπα, αλλά είναι... πώς το λένε, αγώνας χωρίς αύριο. Χθες το Ολυμπιακό Σάκη το είδες? Ναι, πώς δεν το είδα, ολόκληρο. Είδες γιατί επικράτησε ο Ολυμπιακός? Έπεσαν κορμιά, αλλά πρόσεξε, όταν παίζουν με σένα, όταν θα παίξουν με σένα στην Τούμπα, άσχετα τώρα αυτή η εκτίμηση είναι και μπορεί να γίνει και έτσι, μπορεί να γίνει και αλλιώς. Ναι. Όταν θα παίξουν με σένα στην Τούμπα και οι δυο θα πάνε στη
τη σφιχτή τέτοια και να πάνε αντιπίθεση. Καλά, η Άκη είναι σίγουρο γιατί αυτό είναι το παιχνίδι της. Αλλά το ίδιο θα κάνει και ο Ολυμπιακός. Δεν μπορούν να κυριαρχήσουν με στην Τούμπα. Το ξέρουν. Όχι, δεν είναι θέμα κυριαρχίας, είναι θέμα δύναμης. Τι θέμα κυριαρχίας, δύναμης. Εντάξει, ωραία. Αυτά τα παιχνίδια μπορεί να τα κρίνει ένα καλό τζατζάρισμα, ένα καλό κλέψιμο ψηλά, ένα τα πάντα. Κάμπος έχω ρε, στα πλάγια ο άνθρωπος τζατζάρει και φεύγει. Εγώ που παρακαλούσα να μπει χθες από το 60, παρακαλούσα. Ναι, και εγώ το ίδιο. Χθες, για να πάω και λίγο στο αγωνιστικό. Ναι, ναι, ναι. Χθες, το κυριότερο που είδα εγώ, που έβγαζε συνέχεια τον Ατρόμητο στην κόντρα και με υπεραριθμία, καλά πρώτον είναι γιατί είναι απόφαση του Ατρομήτου να βγαίνει με πέντε, δηλαδή με πέντε παίχτες. Δεν το κάνουν όλες οι ομάδες αυτό να ανεβάζουν ναι. Τόσους παίχτες στην αντίπαλη περιοχή στην αντιπίθεση. Αλλά ήταν πέντε τουλάχιστον λάθη μέτρες εγώ του ΜΑΚ. Πούλημα μπάλας και έβγαιναν οι άλλοι στην κόντρα. Και ο Μαλεζάς και ο Σάχοφ και... ΜΑΚ Μαλεζάς είχε. Ο Σάχοφ όχι τόσο αλλάζει, δεν έκανε τόσο αλλάζει όσο ο ΜΑΚ. Εμένα ο ΜΑΚ με ενόχλησε πολύ και ο ΜΑΚ με ενόχλησε γιατί και ο ΠΑΟΚ έκανε κλεψίματα στο transition το δικό και δεν σηκώνει κεφάλι και, ποτέ. Και προσπαθεί να βγάλει γρήγορα την αντιπίθεση και να τους βρει καινούς πίσω και ο ΜΑΚ χαλάει τρεις-τέσσερις τέτοιες. Που σημαίνει ότι ο αγώνας δεν ήταν τόσο ότι κακός για τον ΠΑΟΚ, ήταν ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παιχτών δικά μας χάλασαν και αμυντικές προσπάθειες αλλά και επιθετικές. Και επειδή είμαι στα Γρήνια και μόλις πήρα το εισιτήριο, αυτό το πράγμα το φασιστικό, πώς γίνεται, δηλαδή, τι θα μου πεις εμένα τώρα, εγώ θα πάω χωρίς διακριτικά και χωρίς τίποτα, στο Αγρίνιο. Τι θα μου πεις εμένα ρε Υπουργέ, τι, δηλαδή τι δεν να πεις. Δεν βγάζεις καμιά δεκαριά ακόμα καλού κακού να υπάρχουν. Μα γιατί θα με πάρουν από την τέτοια, δηλαδή τώρα δεν θέλω να μιλήσω, παιδιά από κοντινή απόσταση, εδώ πέρα πάω ξάκια, δηλαδή θα μας πούνε ότι είμαστε από πού, δεν είμαστε από Θεσσαλονίκη ρε παιδιά. Δεν είμαστε από Θεσσαλονίκη, είμαστε από εδώ. Και τι έγινε, όχι το λέω γενικά, δεν το λέω τώρα για να πω κάτι. Το λέω γενικά, σαν φασιστική τέτοια, δηλαδή θα μπω σε ένα γήπεδο και θέλω να φωνάξω ΠΑΟΚ, τι θα μου πεις ότι απαγορεύεται να φωνάξεις ΠΑΟΚ ή απαγορεύεται να μπεις ή πάω σε, πρέπει να πεις πάω σε γάμο, πάω σε κηδεία. Όχι, δεν το καταλαβαίνω σαν... Κρατάει σαν... λίγο τους τύπους με συγκεκριμένα γήπεδα, έχει ξαναγίνει, θα... Ναι, εντάξει, τον τρόπο ρε Δημήτρη λέω, τον τρόπο, δηλαδή ο τρόπος ποιος είναι, δηλαδή να μου πει ο αστυνομικός τι εμένα. Τι, ότι πάω να δω έναν αγώνα, είμαι ξέρω εγώ παδός του Πανετολικού ρε παιδιά. Τι συνέχεις ένα που είμαι εγώ. Ναι, ναι. Τι, είμαι εγώ, έχω ζω χρόνια στην Πάτρα. Ζω χρόνια στο... στην Αθήνα. Τι, Αθηναίος. Τώρα παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ήθελα κι εγώ Αθήνα, όλο τα Γρήνια Αθήνα. Δεν κατάλαβα. Έγινε, θα τα πούμε, να σε καλά. Επόμενος, χαίρετε, καλησπέρα. Ναι, Δημήτρη Σταύρο, γεια. Γεια σου. Yeah. Σταύρο, συμφωνώ απόλυτα, από εδώ και πέρα ξεκινάει. Ναι. Πολύ ξύλο. Πρεσάρισμα, πάρα πολύ ξύλο, αλλά εδώ δείχνει η ομάδα μας την ποιότητά της. Είχαμε κλασικές ευκαιρίες, γι' αυτό βάλαμε και το δεύτερο γκολ, αλλά είχαμε και ευκαιρίες κλασικές και κεφαλιές, μία του Μάτους και μία του Βαρέλα. Του Πρίγιοβιτς. Και ο Βαρέλα έχει μια κεφαλιά που δεν είχε γεμάτα. Ναι, δεν τη βρήκε, ναι. Και του Πρίγιοβιτς, ναι, αλλά ήταν... Του Πρίγιοβιτς είναι στη φάση του γκολ. Τον οποίο Βαρέλα βάζω συνεχόμενα first scorer. Και εγώ. Συνεχόμενα τον έχω. Είναι τετατέτ δύο αυτές οι κεφάλαιες. Και του Σάχοφ το σούτ. Ορίστε. Και του Σάχοφ το σούτ είναι καλή ευκαιρία. Με το Λιμιό. Ναι. Είπα και το ρόστερ ότι έχουμε πάρα πολλούς παίκτες και ποιότητα. Τώρα όσον αφορά και τον Τζίμιρο. Σταύρος αρέσει ο Παύλο Ντελούκας της Ξάνθης. Σόφτ. Soft. Ο Ντελούκας ποιος είναι ο Παψωμαλιάς. Αυτός που βάλει την κολάρα το 0-1. Ο Ξανθός. Το στον γκολ. Είναι λίγο μεγάλος βέβαια. Λουσέρο ρε φίλε, Λουσέρο. Για αμυντικά χαφ. Βέβαια. Αλλά και αυτός είναι soft. Soft αλλά είναι. Να κλείσω κιόλας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να πιστεύω και έτσι πρέπει να είναι. Όλα γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη του προπονητή. Ναι. Έχουμε ένα καλό προπονητή μετά από αρκετά χρόνια. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε πάρα πολλούς παίκτες. Εγώ θα ήθελα να δω και το Σάπο. Να γυρνάει και να είναι βασικός. Ψηλό παιδί, ψηλή ομάδα. Καλή ομάδα. Οκ. Okay. Έγινε. Γεια. Πώς είναι ακόμα φίλοι? Τρεις. Καλησπέρα στον επόμενο. Μετά που να μην θέλει όλο τον Μπαλάφα πίσω. Τον Σάμπο. Ο Σάμπο. Μπαλαφίνιο. Λοιπόν, παιχτάρα. Παιδιά. 28 του μηνός, Κυριακή, παίζουμε με Πανετολικό. Οι μεταγραφές λήγουν 31 του μηνός. Εγώ θέλω μέχρι τις 28 του μηνός να μην ασχοληθεί κανείς με τίποτα άλλο. Μου έχει κάτσει τόσο στραβά αυτή η επιλογή του Θάνου,
μετά το χθεσινό που έγινε, πραγματικά σας μιλάω, έχουν ζώσει τα φίδια. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Για μένα είναι το λιγότερο περίεργη επιλογή. Το λιγότερο, έτσι. Ένας διαιτητής, ο οποίος στον τελικό με την ΑΕΚ ήταν στους επίσημους της ΑΕΚ. Ωραία. Ένας διαιτητής, ο οποίος ουσιαστικά είναι αεξής από ό,τι φαίνεται, και πάει σε μια ομάδα να στηρίξει την οποία ο προπονητής είναι επίσης αεξής. Παιδιά, εμένα δεν με κάθεται καθόλου καλά αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα. Βρωμοκοπάει σαν βόθρος αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν πανηγύρισε κανείς μας που μπήκε ο Θάνος. Bon. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το άλλο. Δεν μου λες, Σαβρέ. Σήμερα χρειαζόμαστε έναν μέσο. Το καλοκαίρι, αν φύγει ο Κάνιας, που είναι για να φεύγει, ωραία, θα χρειαστούμε δεύτερο μέσο. Εννοείται. Για ποιο λόγο να μην πάω να πάρω το Ματσόν εγώ τώρα και, όπως είπε ο Φιλάρετος πάρα πολύ σωστά, κάνω και την κατάθεση της προσφοράς και τον Κουρμπέλη, και αντί να πάρω το δεύτερο μέσο το καλοκαίρι, τον παίρνω από τώρα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό που λες. Ωραία. Αλλά μήπως θα έχω δύο παίκτες που στο build-up είναι, ξέρω εγώ, στο 30-35%. Ρε φίλε, καταρχήν, διαφωνώ ότι ο Κουρμπέλης έχει μεταπολιτική αξία, ενώ ο Ματσόν δεν έχει. Ο Ματσόν 26 δεν είναι, Σταύρε, με 27. Δύο χρόνια καλά σε εμφανίσει. Επίσημα. Επίσημα 27. Επίσημα. Ρε παιδιά, εντάξει τώρα, εντάξει. Γιατί έχει μια όψη λίγο μεγαλύτερη γι' αυτό. Δείχνει οριμότητα. Αν είναι 26 και δύο χρόνια καλά να παίξει 28 και μια χαρά που λέτε μετά, αν ανησυχείτε για αυτό το πράγμα. Όχι, τι είναι ανησυχώ. Και κάτι ακόμα. Επειδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται ότι τον διοικούν οι άλλοι, αλλά ο Αλαφούζος κάνει όλες τις δουλειές από πίσω, και επειδή είμαι πεπισμένος ότι ο Αλαφούζος το μόνο που τον νοιάζει τον Αλαφούζο είναι να μας φάει χρόνο, να μας πάει μέχρι τις 30 Γενάρη και μετά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν το θέμα. Είναι δεδομένο ότι ο Αλαφούζος είναι εχθρικός απέναντί μας. Γι' αυτό και δεν κλείνουν και οι παίκτες κάτω στον Παναθηναϊκό τόσο καιρό. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Ας παραδειγματιστούν από το θέμα του Μολέδου και από εκεί και πέρα ας λάβουν τα μέτρα τους. Το μάτι την Κυριακή, παιδιά, και τα μάτια μας είναι από τα πιο δύσκολα μάτια. Από τα πιο δύσκολα μάτια. Συμφωνούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Bye. Πάμε άλλοι δύο τελευταίοι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Γεια σου. Μιλάτε δύο μέρες τώρα για τον Ουάρτα, τον οποίο το συνάντησα στην Γλυφάδα μέσα στις γιορτές. Ναι. Μιλήσαμε για να δείτε ότι λέω αλήθεια και δεν λέω ψέματα. Έχει ένα Q7 λευκό. IQ7 είπατε, έχει, δεν ακουστήκατε. Δεν νομίζω ούτε τόσο. Ναι. Λοιπόν, μου μίλησε και μου είπε ότι είναι ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξαναγυρίζει στο ΠΑΟΚ και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πάει καλά στο Μουντιάλ και να είναι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Πιθανό το σενάριο. Σαν γεγονός. Εντάξει. Ναι. Και δεύτερον, φαντάζομαι τι γκρίνια θα πέσει αν στα επόμενα δύο παιχνίδια δεν πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δεν θα πάρουμε στο ένα. Και υπάρχει το δεχόμενο να υπάρχει γκρίνια και αν δεν πάρουμε την Κυριακή το παιχνίδι. Άρα είναι λίγο κρίσιμα τα πράγματα. Αυτό λέει. Και το αύριο να πάρουμε το παιχνίδι με τον Πανετολικό, τι θα γίνει αν δεν πάρουμε τα Γιάννα, που είναι ακόμα πιο δύσκολο, έτσι. Το πιο δύσκολο είναι αυτό που έρχεται πάντα, όχι το επόμενο. Καλά, λέμε. Σίγουρα το δύσκολο πάντα είναι αυτό που έχεις μπροστά σου, δεν είναι το επόμενο. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Να αναφέρω το γεγονός που υπήρξε. Καλά κάνατε. Εμείς. Καλά κάνατε και είναι και αλήθεια. Έτσι σκέφτονται οι παίκτες. Καλησπέρα στο τελευταίο, χαίρετε. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Τι έγινε. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με τα πολιτική αξία, θα έχει του χρόνου. Ποιος? Το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, ρε παιδί. Γιατί λέω, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι παίκτες που θα πάρουμε, αν θα έχουν μεταπολιτική αξία. Όχι, λέει, είναι μία παράμετρος. Δηλαδή, μία παράμετρος. Ναι, τώρα η βασική παράμετρος είναι η ομάδα να παίξει τους 12 τελικούς που έχει με την καλύτερη δυνατή σύνθεση, χωρίς να έχει έλλειψη χαρακτηριστικά. Βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή πηγαίνει την Κυριακή να παίξει ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια για μένα της χρονιάς. Και τώρα, ειδικά με αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε ο Υπουργός. Με την συνδρομή της ΔΕΑΒ, δηλαδή η ΔΕΑΒ λέει πρότεινε να μην γίνει μετακίνηση στο Αγρίνιο. Με ποια λογική, ρε παιδιά, για να καταλάβουν, να μας πούνε αυτός ο άνθρωπος που πήρε αυτή την απόφαση, για ποιο λόγο, έχει γίνει ποτέ επεισόδιο στο Αγρίνιο? Δηλαδή, ας πούμε, ο παδί της ΑΕΚ που πήγαν στο Αγρίνιο, τι έγινε? Παρά την απαγόρευση, ας πούμε, πήγανε και μπήκανε χωρίς διακριτικά και φώναξαν, ας πούμε, για την ομάδα τους. Έγινε κάτι κακό?
Για μένα, Δημήτρη, είναι κανονικά παρέμβαση υπέρ της ομάδας που αγαπάει του κυρίου Βασιλιάδη. Ναι, όμως το ίδιο αποφάσισε και για τις άλλες ομάδες στο Αγρίνιο. Και τι είναι, δηλαδή, μισό λεπτό, ρε αγόρι μου. Αποφάσισε το ίδιο. Πήγανε οι οπαδοί της ΑΕΚ. Πήγανε, ναι. Αύριο, επειδή τώρα τα πράγματα ξέρουμε ότι είναι πιο αστηρά και εκείνη η κερκίδα είναι κλειστή. Το είδα και με τον Πανιώνιο και θα ισχύει και την Κυριακή. Αν πάνε πέντε συνοπαδοί μας όπως ο φίλος από την Αμφιλοχία και φωνάξουν ΠΑΟΚ, θα τους συλλάβουν? Δεν νομίζω, όχι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική. Δηλαδή, και την ίδια ώρα από κάτω βάζει μεμονωμένη η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι Τρίπολη. Τρίπολη. Με βάση τα γήπεδα παίρνει την απόφαση. Δεν είναι άδικος. Χρήστο, τώρα ξεκίνησε να βρει αγόρι μου τώρα και πήγαινε εκεί. Ναι, όχι, να σου πω κάτι. Τι σχέση έχει, ας πούμε, το γήπεδο Ιστρούγκα της Τρίπολης, ας πούμε, τι διαφορά έχει με το γήπεδο του Αγρινίου? Δηλαδή, είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Εντάξει, τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια παρέμβαση του Ολυμπιακού, βλέποντας την τρέλα που έχει ο κόσμος, και όταν σου λέει αυτοί πάνε 1000 άτομα στην Κέρκυρα, έτσι πως το πάνε, βλέπω στην Τρίπολη να έχουμε 10.000. Μας λέει ο Κώστας Βασιλόπουλος ότι η ΑΕΚ θα τιμωρηθεί για αυτό που έγινε στο Αγρίνιο με διοικητικό πρόστιμο. Μάλιστα. Το διπλό το πήρε πάντως. Το πήρε. Θα τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο. Ας πάρουμε και εμείς το διπλό και ας τιμωρηθούμε με διοικητικό πρόστιμο. Ναι, εντάξει. Το σημαντικό είναι η ομάδα, ότι έχει τεράστια απώλεια, για μένα ο Πέλκας, οι οποίοι όλοι τον ξεσκίζουν και φαίνεται πόσο σημαντική είναι η διαφορά. Όταν βγήκε ο Πέλκας, θες, είδες τι έγινε. Μα ρε φίλε, είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να συνδέσει τις γραμμές, είναι ο μόνος που μπαίνει και πατάει η περιοχή και κάνει άνω κάτω την αντίπαλη περιοχή. Έχει ένα μειονέκτημα, είναι Έλληνας. Το οποίο δυστυχώς αυτό το πληρώνουμε. Ας πάμε να πάρουμε τον Μάντσον, που είναι ένας παίκτης που εγώ τον είδα και στα προηγούμενα παιχνίδια και με την ΑΕΚ που τον είδα και με τον Ολυμπιακό, κατάπιε όλα τα χαφ των αντιπάλων, όπως και χθες τους δικούς μας. Και ας αφήσουμε τις κουρμπέλιδες, γιατί ο Τουίτης, ο πιο πιθανό είναι να σου δώσει παίκτη στη Δευτέρα παρουσία. Και κάτι τελευταίο, Δημήτρη, εύχομαι αυτή η προπονητάρα, ο Χιμένεθ, που όλοι τον εξυμνούν, να κατεβάσει ακριβώς ίδια εντεκάδα που κατέβασε ο Καραϊσκάκη στην Τούμπα. Ακριβώς ίδια θέλω. Αν γλιτώσει κάτω από τρία, ας έρθει να μας πει. Ναι. Να σε καλά. Τη γλιτώνει χάρη Ελέο Μπάρκα και βγαίνει και πουλάει και του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή Φορτούνη που πλάσαρε στην Καστέλα. Ναι. Να σε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Αγγελόπουλος από τον Ατρόμητο έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, μιλάει για ρήτρες κτλ. Κάποια ακόμα μηνύματα, ξεκάθαρη λύση του πρωταθλήματος για την κίνηση του Υπουργού. Το μισό πρωτάθλημα παίζεται την Κυριακή στο Αγρίνιο με τον Θάνο, με τον Δέλα και τα δύο τρίτα χαφ της ομάδας που λείπουν. Λοιπόν, άλλα μηνύματα δεν έχουμε, ξεφύγαμε κιόλας. Είναι εδώ ο Κώστας Βασιλόπουλος, είναι εδώ ο Γρηγόρης Ατρίδης που γιορτάζει. Ας πάρουν τον Ιγκλέσιας, λέει, αν είναι θέμα soft ή soft, αστειεύομαι. Και όπως έλεγε ο Κόλκας, εκείνος ο μαύρος της Γάνδης τι κάνει. Καλά είναι. Αυτά από εμάς. Συνέχεια με φουλ επίθεση για την επόμενη ώρα εδώ στον Λίμπερο. Κλείνουμε με ΠΑΟΚ 24, τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι.